Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργή, κύριε Γενική και Ειδική Γραμματής, κύριε Επικεφαλής των Ελεγκτικών Μηχανισμών, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς με τίτλο «Παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι». Πρόκειται για μια δράση που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα με τη μορφή υλοποίησης ειδικής στρατηγικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, υιοθέτησε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό άλλωστε και η επιδίωξή του να είναι σήμερα εδώ. Το πρόγραμμά του όμως δεν του το επέτρεψε, έτσι δεν είναι μαζί μας και για το λόγο αυτό απέστειλε μήνυμα το οποίο θα αναγνώσει ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου. Κύριε Γενικέ. Καλημέρα σε όλους, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί καλεσμένοι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα για την εκδήλωση στις 13 Δεκεμβρίου 2016. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς όμως, λόγω υποχρεώσεων και της επίσκεψής μου στην Ακριτική Νήσυρο, δεν είναι δυνατόν να παραβρεθώ σε αυτήν. Ωστόσο, θέλω έστω και εξ αποστάσεως να εκφράσω την προσωπική μου στήριξη σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους μαθητές και την νεολαία, με στόχο την αλλαγή κουλτούρας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Διότι οι νέοι και οι νέες αυτής της χώρας είναι εκείνη η δύναμη που μπορεί να οθήσει την κοινωνία στην πρόοδο και την ευημερία. Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πλούσιο έργο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή ενισχύουν σημαντικά τη συνολικότερη μάχη που δίνει η κυβέρνηση και η κοινωνία κατά της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γενικέ. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον για τη σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μας παρακολουθούν διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Γενικής Γραμματείας μέσω YouTube, σχολεία σε όλη την επικράτεια, διευθύνσεις εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό για την παραχώρηση της αίθουσας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και για την προσπάθειά της σε συνεργασία με την ΕΡΤ και τα στελέχη της γραμματείας μας για τη μετάδοση ποιοτικής εικόνας και ήχου. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριε Υπουργέ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Δικαιοσύνης, αρμόδια για θέματα διαφθοράς, κύριε Υφυπουργέ Αθλητισμού, κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Γενικέ Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κύριε Επικεφαλής των Ελεγκτικών Μηχανισμών, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες. Σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια για την καθιέρωση αυτής της μέρας ως βάσης διαλόγου, προβληματισμού, κοινής δράσης και συνευθύνης απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς. Σήμερα χτίζουμε μια συμμαχία ευθύνης, άλλωστε η καταπολέμηση της διαφθοράς μας αφορά όλους. Ο νέος Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, μιλώντας πριν λίγες μέρες στο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας, δεσμεύτηκε ότι τα θεσμικά κανάλια επικοινωνίας που έχουν ανοιχτεί μεταξύ των φορέων που καταπολεμούν τη διαφθορά θα μεγαλώσουν και θα βαθύνουν κι άλλο. Σήμερα, σε αυτό το δίκτυο επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, μπαίνει
η δημόσια τηλεόραση, έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Τσακνή εδώ μαζί μας, και η εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, πραγματικά βρήκαμε πόρτες ανοιχτές και στο τραπέζι ιδέες και προτάσεις, όσο και σε επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων. Χωρίς αυτό το δίκτυο, χωρίς την πραγματικά αποτελεσματική συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ο δρόμος θα ήταν για μας πολύ δύσκολος, καθώς η δομή της γραμματείας μας αποτελείται από μια μικρή αλλά συμπαγή ομάδα 30 στελεχών. Επαναπροσδιορίζουμε λοιπόν σήμερα το λεξιλόγιό μας, συστήνουμε τους συνομιλητές μας, επιδιώκουμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, η μπάλα είναι στο γήπεδό μας, δεν θα τη στείλουμε στην εξέδρα, κύριε Υπουργέ Αθλητισμού, θα τη δώσουμε στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στα θεσμικά όργανα της εκπαίδευσης. Όμως θα παίξουμε τίμια, με κανόνες κοινούς, γνωστούς εκ των προτέρων σε όλους. Άλλωστε, οι κανόνες φτιάχνουν το παιχνίδι. Ακόμα και αν κερδίσουμε πρόσκαιρα, χωρίς κανόνες, στο τέλος χάνουμε όλοι. Παίζουμε τίμια λοιπόν, γιατί θέλουμε το παιχνίδι να έχει νικητή. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας από τον ΟΣΑ, ένα μεγάλο πρόγραμμα, μάλλον το μεγαλύτερο που εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο αφορά μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς σε ζητήματα πρόληψης διαφθοράς, με υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, στόχων για την ενίσχυση της πληροφόρησης του κοινού και του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη δράσεων καταπολέμησης διαφθοράς, για την ενίσχυση της εθνικής συνένεσης σχετικά με την ακεραιότητα, για την ενίσχυση της ακεραιότητας των νέων. Μιλάμε λοιπόν στο στρατηγικό για εθνική συνένεση, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολλές φορές δύσκολο στη δημόσια σφαίρα τα αυτονόητα και απλά πράγματα να γίνουν πράξη, γιατί αποτελεί προϋπόθεση η καθημερινή πάλι με περασμένες γενιές νοοτροπίας και εργαλείων, αλλά και με ένα παγιωμένο σύστημα που όλοι το γνωρίζουμε αυτό, έχει μάθει να ζει, να κινείται και να δρά, τουλάχιστον σε ένα μέρος του, χάρη του εαυτού του, με σκοπό την επιβίωσή του. Ας δεχτούμε λοιπόν σήμερα, ανεξάρτητα από ιδεολογικές, πολιτικές διαφορές, ανεξάρτητα από ρόλους και συμφέροντα στην παραγωγική διαδικασία, κυβέρνηση και κόμματα, δημόσιες αρχές και πολίτες, ότι οι παραδοσιακές συμπεριφορές είναι ελλειμματικές, παρουσιάζουν αδυναμίες, ότι οι παραδοσιακές διοικητικές πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Και ας επιδιώξουμε όλοι μαζί να καθιερώσουμε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας για τα δημόσια πράγματα. Και τότε ας τοποθετηθούμε εκ νέου απέναντι σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή εκδήλωση, ως έναρξη εφαρμογής ενός φιλόδοξου σχεδίου, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση, την αλλαγή αντίληψης και στάσης και την εκ νέου τοποθέτηση απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς. Και με τις σκέψεις αυτές, να δώσουμε αμέσως το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, για την τοποθέτησή του. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σας. Χαιρετίζω τη σημερινή σημαντική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι για το έργο σας. Όσα σχεδιάσατε και υλοποιήσατε στην προηγούμενη διετία είναι πρωτόγνωρα για την ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με αποκλειστική ευθύνη του πολιτικού συστήματος και του οικονομικού κατεστημένου. Όμως, η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, οι άοπνες προσπάθειές σας και το μεράκι σας έκαναν το θαύμα τους. Εδώ πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, του Γιώργου του Βασιλιάδη. Ξέρω ότι σας λείπει. Εμένα πάντως, Γιώργο, μου λείπεις.
Ευτυχώς που ο Κώστας ο Χρήστου έχει όλα τα προσόντα για να καλύψει επάξια το κενό που δημιούργησε η ανάληψη άλλων καθηκόντων από τον προκάτοχό του. Όμως, όσες επιτυχίες κι αν σημειωθούν σε βάρος της διαφθοράς, αυτή δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθεί ολισχυρός. Όπως έχω πει κατ' επανάληψη και στη Βουλή σε ομιλίες μου, η διαφθορά είναι σαν τη λερναία ύδρα. Ο μόνος τρόπος για να θανατώσει το θηρίο αυτό που απομυζά τον ελληνικό λαό είναι να καυτηριάσεις κάθε κομμένο κεφάλι όπως ο μυθικός Ηρακλής. Στην προκειμένη περίπτωση, καυτηριασμός είναι η αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να μην υπάρχει έδαφος πρόσφορο για τη διαφθορά και τη σύψη. Ποιος μπορεί όμως καλύτερα να αλλάξει το παιχνίδι εκτός από τους νέους? Τους νέους που σήμερα πληρώνουν βαρύ τίμημα εξαιτίας σφαλμάτων ή καλύτερα εγκληματικών ενεργειών άλλων. Τους νέους που είναι αγνοί, αυθόρμητοι και ρομαντικοί. Τους νέους που οφείλουν σε αυτούς τους ένα καλύτερο παρόν και μέλλον από αυτό που τους φτιάξαμε εμείς. Τους νέους που απαλλαγμένοι από την κακή νοοτροπία και τις κακές συνήθειες του παρελθόντος μπορούν και πρέπει να αλλάξουν ολοσχερώς το παιχνίδι. Τους νέους που πρέπει να αποδείξουν ότι είναι και ρεαλιστές και γι' αυτό να επιδιώκουν ακόμα και το αδύνατο. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε να τους ακολουθήσουμε στο δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα να τα αλλάξουν όλα. Όλα όσα μας πληγώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Η τοποθέτησή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα το κάνουμε, είναι βέβαιο αυτό. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, για την τοποθέτησή του. Σας ευχαριστώ, κύριε Σελίμη. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για το πώς μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια να αλλάξουν νοοτροπίες στον τόπο μας σχετικά με τα θέματα της διαφθοράς. Πώς σχετίζεται άραγε η διαφθορά με την παιδεία? Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει μία μονοσήμαντη απάντηση. Και τι περιθώρια έχει το Υπουργείο Παιδείας να συμβάλλει στην εξάλειψη ενός φαινομένου που για ένα σοβαρό ποσοστό του πληθυσμού μας έχει γίνει τρόπος ζωής και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το λέμε. Είναι προφανώς μεγάλη χαρά για μένα που είμαι σήμερα εδώ για να δούμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Κανείς δεν αμφισβητεί την κεντρική σημασία που έχει η εξάλειψη της διαφθοράς, όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, αλλά πολύ σημαντικότερο για την ίδια την νομιμοποίηση της εξουσίας του. Η αναγνώριση της κρατικής εξουσίας ως αδιάφθορης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τήρηση του κοινωνικού συμβολέου με τους πολίτες. Αποτελεί δηλαδή βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατία μας. Σε διαφορετική περίπτωση, η ίδια η ύπαρξη του κράτους, ο νέος κράτους δικαίου, τίθεται προς αμφισβήτηση. Γιατί πώς άραγε μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια δημοκρατία, αν δεν υπάρχει βεβαιότητα πως οι θυσίες τις οποίες υποβάλλονται οι πολίτες γίνονται όχι για να επωφεληθεί μια μικρή ομάδα εκλεκτών, αλλά για το κοινό καλό? Με αυτήν την έννοια, η διαφθορά δεν αποτελεί απλώς μια δυσλειτουργία της κρατικής μηχανής, αλλά αποτελεί θεμελιώδες σφάλμα στον πυρήνα του συστήματος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αναφορικά με τη διαφθορά. Και έχει σημασία, το είπε νομίζω και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, το είπε και ο κύριος Σελίμης,
μόνον αναγνωρίζοντας το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε. Μπορεί η κατάσταση να έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να μην έχουμε τα θλιβερά πρωτεία στην Ευρώπη και μπορεί όντως το φαινόμενο να αφορά ακόμη και κράτη τα οποία συνηθίζουν να παρουσιάζονται ως αδιάφθορα. Αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να προβούμε στις διορθωτικές κινήσεις που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στον κρατικό μηχανισμό, αλλά και την πολιτική εξουσία εν γέννη. Κρίνεται μέσα από αυτό το πλέγμα προβλημάτων που θέσατε η ίδια η πολιτική εξουσία και η νομιμοποίησή της. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου οι θυσίες είναι πια αιματηρές, είναι απαραίτητο να υπάρχει στους πολίτες η βεβαιότητα ότι ακόμη και η μικρότερη συνεισφορά θα συμβάλλει στην ευημέρεια του συνόλου και μόνον αυτού. Υπάρχουν δύο δρόμοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας νέας υγιέστερης κατάστασης σε ό,τι κατά τη γνώμη μας ως Υπουργείο Παιδείας αφορά τη λειτουργία του κράτους. Ο ένας προφανώς είναι η ευθεία καταπολέμηση της διαφθοράς. Εδώ το Υπουργείο μας δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, πέραν από το να διευκολύνει το έργο των αρμόδιων φορέων. Προτιθέμεθα μάλιστα να ζητήσουμε την βοήθεια της Γενικής Γραμματείας, ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που ήδη υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να αφορά το σύνολο της ιεραρχίας του Υπουργείου και να προλαμβάνονται εν τη γενέση τους πρακτικές που δεν αρμόζουν όχι μόνο στη νομιμότητα και τη διαφάνεια, αλλά δεν αρμόζουν και σε αυτήν καθεαυτήν την υπόσταση του Υπουργείου Παιδείας. Ο άλλος δρόμος, ο πιο σημαντικός από τη δική μας πλευρά προφανώς, είναι η πρόληψη, η εκπαίδευση των πολιτών να αποκτήσουν την ανάλογη κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Και εδώ πιστεύουμε και δεσμευόμαστε ότι το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ώστε από τις πολύ νεαρές ηλικίες οι μαθήτριες και οι μαθητές μας, του Δημοτικού ακόμη, να εκπαιδεύονται στην ακεραιότητα, στην ηθική απαξίωση της διαφθοράς και κυρίως στην πρόταξη του καλού και της ευημερίας του συνόλου έναντι ωφέλους σε βάρος του συνόλου. Να εκπαιδευτούν δηλαδή οι αυριανοί πολίτες στο να οραματίζονται την ευτυχία και την ευημερία τους όχι ανεξάρτητα ή σε βάρος των συμπολιτών τους, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής ευημερίας, δηλαδή της ενίσχυσης των δημοκρατικών αξιών στον τόπο μας. Πρόκειται για τις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, από τις οποίες όμως έχουμε πολλές φορές δεσμευτεί, θα εμπνέεται το νέο σχολείο και στις οποίες θα λάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες να εκπαιδεύονται οι μαθήτριες και οι μαθητές μας. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στην εκπαίδευση είναι να ξαναθυμίσουμε στην κοινωνία μας την τεράστια σημασία του τι σημαίνει η άσκηση του κοινωνικού λειτουργήματος και πως όσοι και όσες το ασκούν θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, προφανώς απευθύνομαι στους εκπαιδευτικούς μας. Στους εκπαιδευτικούς μας που έχουν προσφέρει τόσα πολλά για να κρατήσουν το σύστημα στο πόδι, με πολλές θυσίες, με πολλές απώλειες, με πολλές αντιφάσεις μεταξύ τους και μεταξύ των και της πολιτείας, πλην όμως είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί που κράτησαν το σύστημα και δεν έχει καταρρεύσει τα χρόνια της κρίσης. Τώρα έχουμε σαφέστατες ενδείξεις ότι βγαίνουμε από αυτή την κρίση. Αυτό έχει αντανακλάται και από την αύξηση που έχουμε δώσει στον προϋπολογισμό για την παιδεία για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί μας θα σηκώσουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος, διότι το κοινωνικό τους λειτουργήμα και η καθημερινή τους παρουσία και πρακτική θα είναι αυτή που θα είναι το παράδειγμα πέρα από οτιδήποτε λέμε στα παιδιά μέσα από τα βιβλία. Τέλος,
Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο ένα ζήτημα θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλειών με έντονο το ιδεολογικό στοιχείο. Η διαφθορά και η διαπλοκή είναι πρακτικές που στερούνται ηθικής υπόστασης. Είναι ένας ανήθικος τρόπος ζωής. Και η αριστερά δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει και με όρους ηθικής. Με τη βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή είναι μικρά μεν, αλλά σημαντικά βήματα στην οικοδόμηση μιας πιο διαφορετικής και δίκαιης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας, χαιρετίζω το σημερινό σας συνέδριο εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά η τοποθέτησή σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Θεωρούμε ότι είστε ένα βασικό μέλος της Συμμαχίας Ευθύνης για την οποία μιλήσαμε στην αρχή. Το Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο αναφερθήκατε, πράγματι θα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και η ιδεολογική προσέγγιση του φαινομένου της διαφθοράς πραγματικά αποτελεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα οπτική στην οποία όλοι θα πρέπει να σταθούμε το επόμενο διάστημα. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στην κυρία Μαρία Ανδριαδάκη Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την τοποθέτησή της. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορήθηκα για την εκδήλωση αυτή που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με τίτλο «Παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι». Και με μεγάλη χαρά εκπροσωπώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε μια τέτοια εκδήλωση που διοργανώνεται για πρώτη φορά για τους εκπαιδευτικούς και τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης, μα κυρίως για τους νέους και τα παιδιά. Περνώντας έτσι το σπουδαίο μήνυμα ότι οι νέοι μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες και να διαμορφώσουν μια άλλη κουλτούρα ακεραιότητας, θεσμικά και εξωθεσμικά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συστήθηκε το 2015 απαρτίζουν κυρίως νέοι άνθρωποι, με πρώτους τον απελθόντα όσο και τον νυν Γενικό Γραμματέα. Νέοι άνθρωποι με όρεξη και καθαρότητα στη σκέψη και τη δράση, που για πρώτη φορά κατάρτισαν εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που συντονίζουν ελεκτικούς φορείς και συνεργάζονται επιτυχώς με ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ανοίγουν το θέμα στους θεσμικούς φορείς αλλά και την κοινωνία, επιζητώντας τη μεγαλύτερη συνέργεια αυτή των πολιτών και κυρίως των νέων. Τι εννοούμε όμως λέγοντας διαφθορά? Είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο ή απαντά και σε άλλες ιστορικές περιόδους? Και ποιος ο ρόλος όλων μας για την καταπολέμησή του? Τον ορισμό της διαφθοράς μας τον δίνει πολύ εύστοχα η ίδια η Γενική Γραμματεία. Είναι η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν ιδιωτικού ωφέλους. Εμφανίζεται με τη μορφή δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας. Ποιος ζημιώνεται? Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης, εφόσον η εκμετάλλευση της εξουσίας γίνεται προς ίδιον όφελος, ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Ποιος πληγώνεται? Τα δικαιώματα των πολιτών, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, η ίδια η δημοκρατία. Η διαφθορά είναι σύμπτωμα όλων των καιρών που εντείνεται ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης οικονομικής και συνακόλουθα ηθικής. Ο αρχαίος κόσμος βρήθη παραδειγμάτων φαινομένων διαφθοράς και θαραλέας αντιμετώπισης τους από τους δημοκρατικούς θεσμούς υπό το βλέμμα των ενεργών πολιτών, αλλά και παραδειγμάτων άδικων και σκόπιμων καταγγελιών.
Το Δημοκρατικό Πολίτευμα της Αρχαίας Αθήνας διέθετε το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο και τους ελεκτικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης του φαινομένου με τη συνδρομή των άγρυπνων πολιτών. Πριν ξεκινήσει η ανέγερση του Ναού της Αθηνάς Νίκης, ελεγκτές ξεσκόνησαν τη μελέτη του Καλλικράτη. Ο Φιδίας παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι νόθευσε το κράμα χρυσού του αγάλματος της Αθηνάς, όπου απέδειξε την αθωότητά του και απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Ο Δημοσθένης το 324 π.Χ. εξορίστηκε από την Αθήνα με την κατηγορία ότι συνεργάστηκε με το μεγαλύτερο καταχρηστή της εποχής, τον Άρπαλο, συνεργάτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπεύθυνο των οικονομικών της στρατιάς. Η περίοδοι μεγάλων κρίσεων ιστορικά ήταν πάντοτε θερμοκήπια διαφθοράς. Σήμερα ζούμε μια τέτοια περίοδο όπου κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι επιφορτισμένο μεταξύ άλλων με μια τεράστια ευθύνη την προστασία ενός δημόσιου κοινωνικού αγαθού του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς υπαγορεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ανεκτίμητο αγαθό που δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά ανήκει στη νέα γενιά, τις επόμενες γενιές, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και περήφανη μπορώ να παραθέσω ότι οι αρχαιολόγοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού δικαιολογημένα έχουν τη φήμη δημοσίων λειτουργών που λιγότερο από όλους υποκύπτουν σε φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας προς ίδιον όφελος, ενώ μάχονται για το δημόσιο συμφέρον με ιδιαίτερο ζήλο. Κάθε χώρος με αρχαιότητες που μένει ακήρυχτος, κάθε μνημείο που μένει απροστάτευτο, κάθε δάσος που γίνεται οικόπεδο, κάθε ακτή που περιφράσεται ανοίγει ένα παράθυρο ή και μια πόρτα διάπλατη σε αλότρια συμφέροντα, σε εξυπηρετήσεις και εκμετάλλευση. Υπό αυτό το φως είναι επιτακτική ανάγκη οι πολίτες, οι νέοι πολίτες, εσείς, οι νέοι, τα παιδιά, ως ενεργοί πολίτες σε δημοκρατικό πολίτευμα, να ενισχύσετε το έργο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ενεργό συμμετοχή σας. Βεβαίως, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έρχεται σε αντίθεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να ασκείτε έλεγχο στην εξουσία, να παρεμβαίνετε ατομικά ή συλλογικά, να καταγγέλλετε, να διεκδικείτε. Αυτός ο έλεγχος εξάλλου είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ένας αγώνας που δεν πάει χαμένος. Από την ιστορική φράση του Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη «Γι' αυτά πολεμήσαμε», όταν Έλληνες αγωνιστές έστειλαν βόλια στους Τούρκους που είχαν οχυρωθεί στο βράχο της Ακρόπολης προκειμένου να μην αφαιρέσουν το μολύβι από τους συνδέσμους της τυχοποιίας του Παρθενώνα, μέχρι σήμερα, πολλά τα παραδείγματα διάσωσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος χάρη στην ευαισθησία των πολιτών. Σε αυτή τη δύσκολη ιστορικά συγκυρία έχουμε μια ευκαιρία να συμβάλλουμε μέσα από την παιδεία και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας δημοκρατικού ελέγχου για να αντιστρέψουμε τα φαινόμενα διαφθοράς και να διατηρήσουμε τις ηθικές μας αξίες, την ευαισθησία μας, τις αρχές μας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι κέριος για τη διαπαιδαγώγηση μιας νέας γενιάς υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, με επίγνωση του ρόλου, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων τους στην προάσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γενική. Οι ιστορικές αναφορές αποτελούν για μας ένα ισχυρό υπόβαθρο, καθώς και η συνέργεια πολιτών και νέων στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στην οποία αναφερθήκατε, αποτελούν στρατηγική επιλογή για τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τον αρμόδιο Υπουργό. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, το Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, για την τοποθέτησή του. Κύριε Γενικέ, ο λόγος σε εσάς.
Καλημέρα σε όλους και πάλι. Ας μου επιτρέψουν οι λοιποί παριστάμενοι στην αίθουσα, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου, να αναφερθώ κατά προτεραιότητα στο βασικό κοινό αυτής της εκδήλωσης και αυτής της πρωτοβουλίας που έχουμε αναλάβει ως Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Τους νέους που σήμερα μας έχουν κάνει τη τιμή να βρίσκονται ανάμεσά μας. Τους επικεφαλείς των ελεκτικών σωμάτων και διοκτικών μηχανισμών, την ηγεσία της δικαιοσύνης, την πολιτική ηγεσία, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε συχνά σε εκδηλώσεις και συναντήσεις μας. Όμως δεν έχουμε την τιμή να απευθυνόμαστε σε τόσα πολλά παιδιά και ανθρώπους της εκπαίδευσης. Δεν αφήνω λοιπόν την ευκαιρία να χαθεί και ελπίζω να με συγχωρέσει το τμήμα του κοινού που συνήθως παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις μας και το ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Το σύνθημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, είναι απολύτως σωστό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Διότι το πρόβλημα είναι το σύστημα και οι θεσμοί που καθιερώσαμε. Θεσμοί που παράγουν βία και βαρβαρότητα. Το μέγεθος της κοινωνικής βλάβης που προκαλούν τα βαριά οικονομικά εγκλήματα, τα εγκλήματα διαφθοράς σε βάρος του δημοσίου, έχει αναλογίες ως προς τις συνέπειές του με τα εγκλήματα πολέμου, πολλές φορές. Θύμα τους μπορεί να είναι ο καθένας. Τα θύματα δεν είναι συχνά άμεσα ορατά, δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, ενώ η διάπραξή τους υποθηκεύει τον μέλλον των επερχόμενων γενεών. Όσες και αν χτίσουμε φυλακές, όσους κακούς και αν κλείσουμε μέσα, το πρόβλημα της διαφθοράς δεν λύνεται μόνο μέσα από το ποινικό κατασταλτικό σύστημα. Σαν κυβέρνηση, οφείλουμε να παρεύουμε στο επίπεδο της πρόληψης. Και αυτό τολμάμε με μια σειρά δράσεων όπως η σημερινή. Πρόληψη υπό την έννοια της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, υπό την έννοια της ύπαρξης ενός διαλόγου με τους νέους για το πώς παίζεται το παιχνίδι τίμια. Σε αυτόν τον διάλογο, η νέα γενιά οφείλει να εκφράσει την άποψή της. Γιατί οι νέοι θα αλλάξουν το παιχνίδι. Η νέα γενιά οφείλει να εκφράσει την άποψή της χωρίς φόβο. Δεν θέλουμε να αισθάνονται οι νέοι ότι ετοιμάζουμε ένα κόσμο για αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς. Γιατί αυτό προκαλεί φόβο. Και ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Η γνώση και κυρίως η συμμετοχή είναι το στοιχείο που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και οικεία. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε. Όμως και η πρόληψη δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατασκευάζουν ένα πολίτη πυθύμιο όργανο της πολιτείας. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε έναν πολίτη που γνωρίζει τα δικαιώματα και διεκδικεί. Ακόμα και κάποιες φορές δυναμικά, πολύ δυναμικά, διεκδικεί την αλλαγή της κοινωνίας. Αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι πίσω μας, πρέπει να ανοίξουμε δρόμους, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι πραγματικά αισιόδοξο ότι όταν μιλήσαμε για μια καμπάνια προς τους νέους για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, βρήκαμε ανοιχτά αυτιά και μυαλά στο Υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά και τους επιστημονικούς φορείς που δεν έχουν στις βασικές τους αρμοδιότητες την εκπαίδευση της νεολαίας, όπως παράδειγμα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Λεκτών. Το ίδιο έγινε και με την ΕΡΤ, καθώς η ηγεσία της και το προσωπικό της αναγνωρίζει το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης και των ΜΜΕ. Έτσι, στην παρούσα φάση, όπως αναφέρθηκε και ο Υπουργός Παιδείας, προετοιμαζόμαστε για την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας. Την ανακοίνωση σειρά δράσεων που μπορούν να αναλυθούν από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Τίτλος της σημερινής εκδήλωσης είναι «Παίζω τίμια. Οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι». Όταν θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Τι κανόνες θα ακολουθήσουμε. Αλλιώς ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Μπορεί να πλακωθούμε, να διαφωνήσουμε, να πλακωθούμε στο ξύλο, ακόμα και για τα πιο απλά και αστεία πράγματα. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν επιλέξει να παίξει, πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένους προσυμφωνημένους κανόνες. Κάτι παρόμοιο ισχύει και σε κάθε συλλογική κοινωνική δράση. Είτε πρόκειται για την οικογένεια, την τάξη ή την ομάδα που εντάσσεται κάποιος. Τα όρια και οι κανόνες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του. Να δίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια, να εξελίσσεται και να δημιουργεί αναπτύσσοντας την αλληλεγγύη. Με αυτές τις σκέψεις θα σας χαιρετήσω προς το παρόν και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούμε ξανά σε κάποια από τις δράσεις που θα διοργανώσουμε με τη βοήθεια των ειδικών, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων του εκπαιδευτικού χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ και για λόγους που αφορούν την αναγκαιότητα τη συνέχεια της διοικητικής δράσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αναπληρωτή υπουργό κ. Παπαγγελόπουλου,
προκειμένου από κοινού να παραδώσουμε μια τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας κατά πολέμηση διαφθοράς προς τον πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, για την προσφορά και το έργο του στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι άγραφοι κανόνες επιβάλλουν τη βράβευση ενός προσώπου μετά από ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να έχει μεσολαβήσει η απαιτούμενη αξιολόγηση και αναγνώριση του έργου του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ο Γιώργος Βασιλιάδης αποχώρησε από τη γραμματεία, έχοντας σχεδιάσει ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο με πολύμορφες δράσεις κατά της διαφθοράς. Ένα σχέδιο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υλοποίησης. Δίνει δε και τώρα τη μάχη κατά της διαφθοράς στο μέτωπο του αθλητισμού, που σίγουρα και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Συνεπώς, δικαιολογημένα μας επιτρέπεται να γίνει αυτή η διεξαίρεση και γρηγορότερα ίσως από ό,τι συνηθίσατε να δώσουμε αυτή τη τιμητική πλακέτα. Κύριε Υπουργέ. Θα πω κάτι εκτός προγράμματος που μου ήρθε τώρα. Τον Γιώργο τον Βασιλιάδη δεν τον ήξερα. Το γνώρισα λιγότερο από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Τον αποκαλούσα και εξακολουθώ να το αποκαλώ το θορυκτό. Όχι λόγω σωματότυπου, άλλωστε έχει χάσει 30 κιλά. Λόγω της δράσης του. Γιώργο, τον αγώνα που ξεκινήσαμε παρέα, το συνεχίζεις από άλλη θέση καλύτερη και να έχω να σου πω. Να παραμείνεις ο εαυτός σου, να παίξεις την μπάλα σου, να τα αλλάξεις και εκεί όλα. Χωρίς να με ακρηγορήσω και να σας ζαλίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, για τα καλά σου λόγια. Πριν μπω έτσι, στην ουσία και του σημερινού θέματος, γιατί και σαν δικηγόρος έτσι, δεν μπορώ να μην μιλήσω επί παντός του επιστητού, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Παγκελόπουλο, για τη στήριξή του. Δεν γνωριζόμασταν, εδώ γνωριστήκαμε. Και πραγματικά ο τρόπος που λειτουργήσε, οι δυνατότητες που έδωσε σε όλους εμάς τους νεότερους να λειτουργήσουμε, να δημιουργήσουμε και να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο κομμάτι που ο Πρωθυπουργός μας έδωσε την εντολή, ήταν μοναδικός. Μίμη, χωρίς εσένα, αυτό εδώ το οικοδόμημα δεν θα υπήρχε και το ξέρεις πολύ καλά. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θα πρέπει να ευχαριστήσω κυρίως την ομάδα μου, την πρώην ομάδα μου. Ξέρετε, όταν έχεις μια καλή ομάδα, κάνεις ένα καλό έργο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχεις μια ομάδα που είναι καλύτερη από σένα, γίνεσαι υπουργός. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δύο κουβέντες για τα παιδιά που μας τιμήσανε σήμερα με την παρουσία τους. Επί της ουσίας, ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν από τον νομοθέτη, όσους νόμους και να συγγράψουμε, όσους κανόνες και να φέρουμε, είμαστε σε ένα μικρό και πληγωμένο τόπο που κουβαλώντας τα πάθη και τα λάθη του παρελθόντος, πολλές φορές
διαβήκαμε το λάθος μετερίζει. Ό,τι παρεμβάσει και να κάνει λοιπόν η πολιτεία θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το πλαίσιο, να βάλει τους κανόνες κυρίως από εδώ και μετά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποδώσει δικαιοσύνη στο μέτρο που μπορεί πλέον με το νομικό πλαίσιο, το δεδομένο που υπήρχε για να μπορέσει να ευοδοθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά επί της ουσίας όλοι, η πιο σημαντική παρέμβαση είστε εσείς, που δεν πρέπει να δεχτείτε να σας βάλουν σε τσουβάλια, δεν πρέπει να δεχτείτε να σας κατηγοριοποιήσουν από τώρα, δεν πρέπει να δεχτείτε να παίξετε με τους κανόνες, τους λάθος που κληρονομήσαμε εμείς. Και φοβάμαι ότι και η δική μου γενιά πολλές φορές δεν μπορεί να τους ξεπεράσει. Εσείς είστε το μέλλον, εσείς πρέπει να είστε το παράδειγμα και να ακολουθήσετε διαφορετική ρότα, να δείξετε ότι μόνο τίμια μπορούμε να παίξουμε και για να το βάλουμε και στα ποδοσφαιρικά δεδομένα, τα αθλητικά, και ας χάσουμε και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι η χαρά που μας δίνει να μπορέσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, την πολιτεία μας, το παιχνίδι μας με κανόνες και να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτούς τους κανόνες, ακόμα και αν χάσουμε, δεν θα βγούμε χαμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη στο δύσκολο έργο που έχετε όλοι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε και το Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Να θυμίσω απλώς ότι από αυτό εδώ το βήμα, τον Ιούλιο του 2016, ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ο κύριος Βασιλιάδης απένιμαν τότε τιμητική πλακέτα στον αντιπρόεδρο της Βουλής και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Σούρλα, για τη συνεισφορά του στην κατάρτιση του σχεδίου Διαφάνεια, που στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε και αποτέλεσε το εθνικό μας στρατηγικό σχέδιο. Θέλω να τονίσω με αυτό ότι η συνέχεια της διοικητικής δράσης που βλέπετε στο πρόγραμμα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και πράξη. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με τη συνέχεια αυτής της διοικητικής δράσης και την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Υπουργό, στον κύριο Βασιλιάδη. Να πω ακόμα ότι πριν την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στους εκπαιδευτικούς φορείς, αρχίσαμε ήδη την αποτελεσματική συνεργασία. Ανασύραμε μελέτες που ήταν τοποθετημένες σε ντουλάπια των δημοσίων φορέων που πληρώθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και τις δώσαμε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι τις επικαιροποιούν προκειμένου να αξιοποιηθούν χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Προτάσεις των πορισμάτων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, έχουμε εδώ τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κασαβέτη, το οποίο σώμα διαθέτει ειδικό τομέα παιδείας. Σημαντικές προτάσεις, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από την εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων, αλλά από την εξέταση σειράς ομοειδών υποθέσεων και επομένως εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. Τέτοιες προτάσεις στοιχειοθετούν αιτιολογικές εκθέσεις νομοσχεδίων, τέτοιες προτάσεις λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, τέτοιες προτάσεις γίνονται κανονιστικές διατάξεις. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εναρκτήριας εκδήλωσης, επιτρέψτε μου να πω, μακριά από πρακτικές ωραιοποίησης, μακριά όμως και από πρακτικές συσκότησης, ότι μετά από ένα χρόνο, μια τέτοια μέρα του Δεκέμβρη, που θα είμαστε πάλι όλοι εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της προσπάθειας, για να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, θα διαπιστώσουμε ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει, ότι κάποια πράγματα είναι ίδια. Είναι βέβαιο όμως πως όλοι μαζί τότε θα διαπιστώσουμε ότι πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε με τη σειρά μας στη σημερινή μας εκδήλωση. Σήμερα, με την παρουσία τους, μας τιμούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δευτέρου και Τετάρτου Γυμνασίου Χαλανδρίου. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους, που άφησαν τα μαθήματά τους.
Ευθύς αμέσως να περάσουμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Γιάννη Παντή, για να ξεκινήσει τη σημερινή συνεδρία. Ευχαριστούμε. Ναι. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Ξεκινώ και πρώτος γιατί πρέπει να φύγω, με συγχωρείτε. Πρέπει σε λιγότερο από μία ώρα να είμαι στο ντιβάνι, στο ξενοδοχείο, για την παρουσίαση της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου σε μία αντίστοιχη μερίδα που γίνεται εκεί. Και θα με συγχωρέσετε γι' αυτό, γιατί δεν θα μπορέσω να μείνω σε όλη τη συζήτηση. Καταρχάς να πούμε ότι οι δύο κατευθύνσεις που είπε ο κύριος Υπουργός είναι αυτό που το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει για να ενταχθεί με αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο που έχετε κι εσείς. Νομίζω να αλλάξουμε νοοτροπία στο πώς ορίζουμε το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα έλεγα γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου έχει υποβαθμιστεί σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Δεν του έχει δοθεί ούτε το βάρος, ούτε η δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει τους πάντες, από τον Υπουργό μέχρι και τον όποιο υπάλληλο, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία, άρα δηλαδή με ένα μηχανισμό που να μπορεί να χτυπάει κόκκινο όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιταχτούν με έναν άλλο τρόπο. Άρα θέλουμε έναν αυτόματο μηχανισμό, κύριε Γραμματέα, και περιμένουμε τώρα με την αλλαγή που κάνουμε στο οργανόγραμμα τις κατευθύνσεις από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς, έτσι ώστε να οργανώσουμε το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου με άλλον τρόπο. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σε όλα τα Υπουργεία. Ταυτόχρονα όμως με το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, που είναι ένα, θα πρέπει κάποιος όταν μαθαίνει το τι μπορεί να συμβεί, να μπορεί να επέμβει με ένα τρόπο. Άρα δηλαδή θα έλεγα μια επιτροπή εσωτερικών υποθέσεων. Είναι απαραίτητο νομίζω από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς να βρούμε τον τρόπο δικτύωσης των γραφείων εσωτερικών ελέγχων, ίσως, εσείς θα μας πείτε, με ένα γραφείο, διοίκηση, διεύθυνση, δεν ξέρω πώς θα την πείτε εσείς, εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο θα πρέπει επιτόπου να επεμβαίνει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλον. Να το κρατήσουμε αυτό, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλον. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η οικονομική διαφθορά. Και τώρα μπαίνω σε άλλα ζητήματα. Διαφθορά μπορεί να έχουμε και σε πολιτικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, διαφθορά με την έννοια ότι αλλάζω τους κανόνες και διαμορφώνω κάπου ζητήματα τέτοια που να μου δημιουργούν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, εάν με την ολοκλήρωση της ψηφιακής υποδομής μπορώ να παρακολουθήσω τα έγγραφα που πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν μετά την απόφαση, και αν σε ένα γραφείο, παραδείγματος χάρη το γραφείο του Γενικού Γραμματέα, συνεχώς σταματάνε έγγραφα εφαρμογής αποφάσεων συγκεκριμένων κατευθύνσεων, εκεί έχει επέλθει μια πολιτική διαφθορά, άρα δηλαδή ένας τρόπος μη εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων, των αποφάσεων του κάθε Υπουργείου. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι λιγότερο κακό από ότι είναι η διαφθορά σε οικονομικό επίπεδο. Και όσοι έχουμε διοικητικές ευθύνες στα Υπουργεία, ξέρουμε πώς μπορεί η διαχείριση του χρόνου να δώσει διαφορετική έκταση και ένταση και αποτέλεσμα στην όποια απόφαση. Άρα, ο έλεγχος του χρόνου εφαρμογής των αποφάσεων και καθώς πηγαίνουμε ο έλεγχος μεταφοράς της πληροφορίας και του χρόνου
που χρειάζεται, είναι απαραίτητο στοιχείο για να εντοπίσουμε θύλακες αλλαγών, παύλα μέσα εισαγωγικά γενικών κατευθύνσεων διαφθοράς προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι εννοώ και αυτό, κύριε Γραμματέα, Γενική Γραμματέα, θα θέλαμε να το δούμε σύντομα στο πλαίσιο του οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας, για το οποίο μιλάμε, αλλά θεωρώ και όλων των Υπουργείων. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι το βασικό κομμάτι του Υπουργείου Παιδείας. Η εκπαίδευση των παιδιών. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, τα παιδιά, τα πανεπιστήμια. Πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουν οι γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν σαν σχέδιο από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς να περάσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πω κάτι που δεν το είπαμε μέχρι τώρα, αλλά νομίζω σε όλους γεννάει στο μυαλό μας. Το «μαζί τα φάγαμε» ήταν η πλήρης απονεχοποίηση της διαφθοράς, διότι ουσιαστικά διαχύθηκε η διαφθορά σε όλη την κοινωνία. Άρα απενοχοποιείται ως ειδική κατηγορία. Είναι για όλους. Όταν είναι κάτι για όλους, πλέον το καταλαβαίνετε ότι απενοχοποιείται για εκείνους που την πράττουν. Άρα λοιπόν, το «μαζί τα φάγαμε», που είναι μια κατεύθυνση, πρέπει τώρα να το αντιστρέψουμε και να πούμε στα παιδιά, να πούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, να πούμε σε όλη την κοινωνία ότι αυτό δεν υπάρχει, ότι υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι ό,τι υπόθηκε στις εισηγήσεις και του κυρίου αναπληρωτή υπουργού, αλλά νομίζω και του υπουργού παιδείας κτλ. Θεωρητικά και ιδεολογικά και από το Γενικό Γραμματέα. Αυτό όμως πώς θα υποθεί, με ποιες διαδικασίες θα υποθεί και πώς αυτό θα αλλάξει ή μάλλον θα διαμορφώσει συνειδήσεις και θα διαμορφώσει συμπεριφορές. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το να κάνω μια ώρα μάθημα δεν σημαίνει ότι αυτό διαμόρφωσε συμπεριφορές. Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει να περάσει από τη βάσανο της επεξεργασίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πιλωτικής εφαρμογής, των διορθώσεων, να μπορέσει αυτό σιγά σιγά και να φτάσουμε στο σημείο να μετρηθεί το αποτέλεσμα. Όλα τα προγράμματα που έχουμε μέχρι τώρα δυστυχώς δεν καταλήγουν σε μέτρηση του αποτελέσματος. Άρα δηλαδή η στοχοθεσία αυτή πρέπει να είναι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτό για το οποίο μιλάμε και την επίτευξη των στόχων αυτών να μπορούμε να το δούμε ακόμα και ποσοτικά και ποιοτικά. Πόσο έχει επιτευχθεί ο στόχος. Άρα λοιπόν, όταν όπως είπε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, θα κάνουμε το μνημόνιο συνεργασίας, θα πρέπει να προβλέψουμε όχι απλά την εφαρμογή ενός προγράμματος, για το οποίο θα μας βοηθήσει και το ΙΕΠ, που είναι ο βασικός εκπαιδευτικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ένα σύνολο από πράγματα τα οποία θα είναι η εφαρμογή, θα είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, θα είναι η πιλωτική εφαρμογή, θα είναι ένα εκπαιδευτικό εχειρίδιο, τι θα είναι αυτό το οποίο θα αλλάζει, ένα ολόκληρο πράγμα, το οποίο θα είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς η εκπαιδευτική παρέμβαση που σχετίζεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Άρα λοιπόν, αν το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό ή και μόνο ηθικό η διαφθορά, εμείς πρέπει να πάμε και να του δώσουμε και ένα χαρακτήρα ως εκπαιδευτικό, όχι ως πρόβλημα, ως εκπαιδευτικό θέμα. Άρα είναι νομικό, ηθικό και εκπαιδευτικό θέμα πλέον. Θέτοντας σε αυτό το πλαίσιο τη συζήτηση, πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να γίνουν. Το Υπουργείο Παιδείας όμως, όπως γνωρίζετε, έχει τεράστια δυνατότητα για να δώσει την πληροφορία. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, και το έχουμε συζητήσει, να ορίσουμε μια ημέρα
που θα είναι η μέρα καταπολέμησης διαφθοράς ή οτιδήποτε, να στείλουμε σε όλα τα γυμνάσια, τα λύκεια ή στα δημοτικά ένα ενημερωτικό υλικό ανάλογο για κάθε ηλικία ή για κάθε ενότητα και να ζητήσουμε από τους εκπαιδευτικούς, και το ξέρετε και το κάνουμε για διάφορα θέματα, να γίνει μια δύο-ωρη, τρία-ωρη συζήτηση μια συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα σχολεία της χώρας για το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό είπαμε να το κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στην Άνοιξη. Να το προωθήσουμε σαν Υπουργείο και να ξεκινήσουμε μια επίσημη μεγάλη καμπάνια η οποία θα γίνει μέσω του Υπουργείου Παιδείας σε όλα τα σχολεία και να δούμε και συνέργειες με γονείς και θα το φτιάξουμε αυτό σε όλα τα σχολεία. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, από μόνο του δεν φτάνει. Άρα λοιπόν τι πρέπει. Πρέπει να δούμε εκείνους τους τρόπους, τους εκπαιδευτικούς που θα περάσουμε τις αξίες και θα δημιουργήσουμε συνθήκες νέας συμπεριφοράς ή διαμόρφωσης συμπεριφορών και απόψεων. Εδώ είναι το παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι. Ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις με βιωματικό και άλλο, καλά αυτά να μην τα λέμε τώρα, έχουμε και μια θεωρητική προσέγγιση από πίσω, αλλά το καταλαβαίνετε, είναι μέσα από ένα παιχνίδι. Μέσα από μια πιο χαλαρή παρέμβαση σε θέματα τέτοια. Τεκμηριωμένη επιστημονικά, εκπαιδευτικά, αλλά από την άλλη με μια μεθοδολογία η οποία κάνει εύκολη την δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά να διαμορφώνουν και να καταλάβουν και να διαμορφώνουν πράγματα. Άρα λοιπόν, το παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι, είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που πρέπει να ενισχύσει και το Υπουργείο Παιδείας και να δούμε πώς αυτά όλα θα τα πάμε ένα βήμα παρακάτω για να αλλάξουμε, όπως είπαμε, απόψη ή να διαμορφώσουμε απόψη. Τώρα, το πρακτικό ενδιαφέρον είναι ότι ο ΩΣΑ, γιατί όλα είναι υποσύνολα γενικότερων κατευθύνσεων και αυτό δείχνει, και μπράβο να το πούμε, δείχνει ένα σχεδιασμό ο οποίος όταν ενσωματώνει διαφορετικά υπουργεία και συνέργειες μπορεί να μας δώσει πολύ μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ο ΩΣΑ λοιπόν με τη χρηματοδότηση του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράσχει στη χώρα μας την τεχνογνωσία για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος περνάει μέσα από την εκπαίδευση της νέας γενιάς και ουσιαστικά βάζει σαν βασικό στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και όχι την καταστολή, που είναι θέμα άλλων υπουργείων, οικονομίας, οικονομικών, του εγκλήματος, διάφορα πράγματα, και η οποία πρέπει να τη δούμε και από την ηθική και από την νομική σκοπιά. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την εμπειρία που έχει, μπορεί να του δώσει εκπαιδευτικό σώμα, να το πω έτσι. Και είναι, νομίζω, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Τις γενικές αρχές που μπορεί να λέμε εμείς εδώ, πολύ ωραίες, πρέπει να τις κάνουμε εκπαίδευση. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Και θέλω να σας το πω, η επιστήμη της παιδαγωγικής και οι επιστήμες της εκπαίδευσης έχουν βρει τρόπους. Μην θεωρούμε εμείς, εγώ λέω τώρα το Χ Υπουργείο, ότι είναι εύκολο πράγμα. Παίρνουμε 5 έννοιες και τις περνάμε. Δεν περνάνε εύκολα. Χρειάζονται τρόποι. Χρειάζεται τεκμηρίωση επιστημονική. Χρειάζεται μια παιδαγωγική επάρκεια σε αυτούς οι οποίοι θα το κάνουν. Χρειάζεται κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα παρουσιάσουν αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα τεράστιο πράγμα το οποίο πέρα από το πρόγραμμα πρέπει να δούμε και πώς θα καταρτιστούν οι άνθρωποι αυτοί, οι εκπαιδευτικοί, για να περάσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει και οικονομικά, οικονομικές επιβαρύνσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται αυτόματα. Θέλω να πω λοιπόν, να δούμε και αυτό το ζήτημα και τη διαμόρφωση του πλαισίου και το εκπαιδευτικό πακέτο, τα εκπαιδευτικά,
και το πώς επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή και πώς αυτά που γίνονται σιγά σιγά λειτουργούν σε μια λογική προσαρμοσμένης διαχείρισης, δηλαδή επεμβαίνουμε και διορθώνουμε ό,τι βλέπουμε να μην λειτουργεί, έχοντας ένα σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης. Αυτό είναι το πακέτο, το οποίο πρέπει να κάνουμε και να συνεργαστούμε γι' αυτό. Έχουμε εξειδικευμένους επιστήμονες, το ΙΕΠ είναι έτοιμο, η Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς είναι έτοιμη, το Υπουργείο Παιδείας είμαστε έτοιμοι, οι υπηρεσίες είναι έτοιμες. Ήδη ξέρετε ότι έχουμε δώσει στοιχεία σαν Υπουργείο σε ό,τι μας έχετε ζητήσει του Συνολικού Αριθμού Σχολικών Συμβούλων με τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε κι εσείς, τον κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, ένα μάθημα και βαθμίδα και γενικότερες ιδέες και προτάσεις γύρω πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα είμαστε τώρα στο σημείο για να ξεκινήσουμε την πορεία διαμόρφωσης αυτού του προγράμματος με επιστημονικό και εκπαιδευτικό, εκπαιδευτική τεκμηρίωση και επιστημονική τεκμηρίωση. Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί, και να με συγχωρέσετε, να κάνει γρήγορα πράγματα. Δεν πρέπει. Η εκπαίδευση είναι τόσο σοβαρό θέμα που δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να τα αλλάζουμε όλα και να διαμορφώνουμε συνθήκες και να περιμένουμε αποτέλεσμα. Θέλει το χρόνο της. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί. Άρα το ό,τι σχεδιάζουμε πρέπει με χρόνο που να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα σιγά σιγά να το εφαρμόζουμε, να το παρακολουθούμε και να το αξιολογούμε όπως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Επομένως, είμαστε έτοιμοι, είμαστε εδώ, θέλουμε να παίξουμε κι εμείς το ρόλο που μας αναλογεί στην καταπολέμηση διαφθοράς, στο κομμάτι της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διαμόρφωσης απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων, σε όλη τη σχολική βαθμίδα, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα πανεπιστήμια. Αν θυμάστε, σας είπα ότι και εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε θύλακες συζητήσεων γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο να πάμε σε δημοτικά και γυμνάσια, και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν και να τα κάνουμε όλα σε μια κατεύθυνση κοινή στο πλαίσιο του προγράμματος και του σχεδιασμού που έχετε. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν είναι εδώ για να συνδράμει όσο καλύτερα μπορεί. Και να σας πω κάτι, αυτό που είδα εγώ πριν και στην κουβέντα που έγινε με τα παιδιά που συζητάγανε και ρωτάγανε και θέτανε ζητήματα, αυτό είναι η ελπίδα μας. Όσο υπάρχουν τα παιδιά αυτά με αυτό το βλέμμα που μας κοιτάζει για το αύριο, εμείς έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έστω και χωρίς χρήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Γραμματέα κύριο Παντή. Να σας αποδεσμεύσουμε. Πρέπει να φύγω, συγγνώμη. Κρατάμε από την εισήγησή σας ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, έχει εγκαινιαστεί μια προσπάθεια και ένας συγχρονισμός, ο οποίος έχει δρόμο μπροστά του και θα φέρει αποτελέσματα. Αυτό είναι το σίγουρο. Για τη συνέχεια λοιπόν της συζήτησής μας και των ομιλιών, σκεφτήκαμε η ομάδα τέλος πάντων που οργάνωσε, δούλεψε πάνω στη σημερινή εκδήλωση, να ξεκινήσουμε κάπως ανορθόδοξα. Έτσι, για να θυμίσουμε στους παλαιότερους και να γνωρίσουν και οι νεότεροι, θελήσαμε να σας πάμε λίγες δεκαετίες πίσω και συγκεκριμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Έναν φιλοσοφικό ποδοσφαιρικό αγώνα που δεν έχει κανόνες.
Θα το κοιτάξουμε, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε το αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο βίντεο των Monty Pythons, οπότε... Λοιπόν, μία παρατήρηση πρώτα απ' όλα, ίσονος σημασίας, αλλά ο Wittgenstein ήταν Αυστριακός, οπότε μπήκε με τη γερμανική ομάδα μάλλον εμβόλυμα. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και στο 90, αν υιοθετήσεις κανόνες, μπορείς να σκοράρεις. Και εδώ είδαμε ότι μάλιστα και η θεωρία σκοράρε, ο Σωκράτης, έτσι, που δεν το περίμενε κανείς. Οπότε, με αφορμή το βίντεο αυτό, να δώσω την μπάσα στην κυρία Πατέλου για να μας πει για την εκπαίδευση, το ρόλο της εκπαίδευσης στο στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εκπέρους της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους για την θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη σημερινή μας ημερίδα με τίτλο «Παίζω τίμια. Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες». Και θέμα το ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους για να καθορίσουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Να πετάξουν προς ορίζοντες που οι ίδιοι επιλέγουν με τα εφόδια που έχουν κατακτήσει. Εμείς, η πολιτεία, η οικογένεια, η κοινωνία εν γέννη, είμαστε περήφανοι για εσάς. Είμαστε κοντά. Γιατί βλέπουμε στο πρόσωπό σας μια νέα γενιά ικανή και έτοιμη να διεκδικήσει ισότιμα το βέλτιστο για τον εαυτό της και για το κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, λοιπόν, σας καλέσαμε όλους σε μια συζήτηση για το πώς στη ζωή παίζουμε τίμια, τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, με σκοπό τη συνολική νίκη της ομάδας και όχι με ιδιωτελή σκοπό την προσωπική νίκη με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και με τη χρήση αθέμητων μέσων. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο σε εσάς, τους νέους ανθρώπους, προκειμένου να μοιραστείτε μαζί μας πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη διαφθορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα, κάποια ιστορία, κάποια δημοσιευμένη είδηση. Όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές. Η κυρία Κεραμίδα θα σας βοηθήσει με το μικρόφωνο. Θα ευχαριστήσω θερμά τον πρώτο θαραλέο που θα πάρει το λόγο. Καλησπέρα. Πράγματι, θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και τις απόψεις των παιδιών. Οπότε, θα ήθελε κάποιος να μιλήσει. Ωραία. Με λένε Ξένια. Και θα ήθελα να πω ότι σκέφτοντας τη λέξη διαφθορά μου έρχεται στο μυαλό η κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος, η ηθική κατάπτωση, η αδικία, η αναξιοκρατία, η οικογενειαρχία, η οικογενειοκρατία και ίσως η εκμετάλλευση παιδιών. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ήταν εξαιρετικά εύστοχη η αναφορά. Υπάρχει κάποιος άλλος. Μπράβο. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι άλλο? Νομίζω ότι αναφέρθηκαν όλες οι εκφάνσεις, οπότε σας βλέπω έτοιμους να συνεχίσουμε ίσως την ερώτηση πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Τι πιστεύετε? Με ποιους τρόπους? Από εδώ τώρα να ρωτήσουμε κάποιο παιδάκι να μας απαντήσει. Μαριάννα Διανά. Γεια σου, Μαριάννα. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούσουμε σαν σύνολο και να καταλάβουμε ότι ό,τι καλό ή ό,τι άσχημο συμβεί θα έχει συνέπεια σε όλους μας. Έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λειτουργούμε τίμια και με ακεραιότητα. Επίσης, θα μπορούσε να καταπολεμηθεί και μέσω της παιδείας, να διδάσκεται δηλαδή ιστορία στα σχολεία, όπως γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν παλιά και δεν είχαν καλό αποτέλεσμα, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και να προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτά τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να βρούμε τι καλό είχαν τότε εκείνοι και το αντιμετωπίσανε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τα παιδιά μας
μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να στοχεύσουμε και να αναπτύξουμε έτσι πιο συγκεκριμένα και να εξελίξουμε τη συγκεκριμένη δράση. Οπότε, κυρία Πατέλου... Μας περιέγραψαν πραγματικά εξαιρετικά τις εκφάνσεις της διαφθοράς και τους τρόπους καταπολέμησής της, με πρωτοπόρο βέβαια την παιδεία. Αυτό λοιπόν μας κάνει, παιδιά, να συνηγορήσουμε όλοι σήμερα, μας προκαλείτε εσείς να συνηγορήσουμε, στο ότι για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εδραίωση της ακεραιότητας, οι νέοι είναι αυτοί που αλλάζουν το παιχνίδι και παίζουν τίμια. Γιατί οι νέοι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα για την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία, κατανοούν και διαδίδουν ότι η εδραίωση της ακεραιότητας και η τήρηση και η προάσπιση των κανόνων για ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση συνθέτουν ένα αρμονικό πλαίσιο κοινωνικής συμβίωσης, εκμηδενίζοντας ανισότητες και διακρίσεις. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα επιχειρήσουμε να συμφωνήσουμε σήμερα σε δύο βασικούς ορισμούς για τη διευκόλυνση της συζήτησής μας, αρχίζοντας από τον ορισμό του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος είναι αυτό που συνδέεται με την κοινωνία. Υποχρεούται να προστατεύει και να εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξία, να αφουγκράζεται τον κοινωνικό προβληματισμό και να εξασφαλίζει στους πολίτες τα οικονομικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το κοινωνικό λοιπόν κράτος εγγυάται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείρισή τους σε όλους τους τομείς άσκησης των δικαιωμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες οφείλουν να το προστατεύουν και να το ενισχύουν για την επίτευξη της αποστολής του. Στον αντίποδα της παραπάνω αναφοράς στο κοινωνικό κράτος, θα παρουσιάσουμε έναν επαρκή ορισμό της διαφθοράς. Η διαφθορά λοιπόν είναι η κατάχρηση εξουσίας από πρόσωπα που υπηρετούν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την απόκτηση ιδιωτικού ωφέλους. Σωστά έχει παρατηρηθεί ότι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της διαφθοράς είναι η αθέμητη συναλλαγή, η ανταλλακτική σχέση και η λειτουργία της σχέσης στο παρασκήνιο, με τρόπο που να εξυπηρετεί ιδιωτελείς σκοπούς και συμφέροντα. Οι μηχανισμοί διαφθοράς και διαπλοκής καταλύουν κάθε έννοια ισοτιμίας, ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, καλλιεργούνται τάσεις ένταξης στο μηχανισμό της διαφθοράς ή διαμορφώνεται απαθή στάση απέναντι στην προτροπή για υπεράσπιση αρχών και αξιών. Οι πράξεις διαφθοράς δεν είναι πράξεις χωρίς επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, συνεπάγονται ένα βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Διαμορφώνουν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού και τραυματίζουν βαθιά τον κοινωνικό ιστό, στερώντας πολύτιμους πόρους από την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Στο τέλος, όλοι μας πληρώνουμε το λογαριασμό. Περαιτέρω όμως, υπάρχει και μια ακόμα οικονομική πτυχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία έχει καταστεί εξαιρετικά επίκαιρη λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια όλοι μας και μαζί με μας και οι νέοι. Η διαφθορά στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την υγιή οικονομική ανάπτυξη και αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Ανακόπτει την αποτελεσματική και ορθολογική αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με βαρύτατο άμεσο ή έμεσο δημοσιονομικό αντίκρισμα. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις και τα συγκεκριμένα δεδομένα, αναδεικνύεται η σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Προς τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015 η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καταδεικνύοντας τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για μια ισχυρή και αξιόπιστη συντονιστική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Πρώτο μέλημα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτέλεσε η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, όπως αυτή συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και καταρτίστηκε αρχικά το 2013. Ακολούθως, η Γενική Γραμματεία προέβη στην αναθεώρηση, την οποία και ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 2015. Για την υλοποίηση της σχετικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπεγράφει τον Αύγουστο του 2016 και σχετική σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης από τον ΩΣΑ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία έλαβε από την αρχή την πολιτική στήριξη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου και συνεχίζει να την απολαμβάνει μέχρι σήμερα, αποτελεί μία πολύπλευρη και πολυτομεακή απάντηση στο σύνθετο φαινόμενο της διαφθοράς με οριζόντια αρμοδιότητα σε όλη τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί το μοναδικό εργαλείο που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα για να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι της διαφθοράς, να συντονιστούν οι δράσεις και να προωθηθούν σε όλον το δημόσιο και ιδιωτικό χώρο πολιτικές και σχέδια για την καταπολέμηση ανατομέα. Το εν λόγω επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί την εφαρμοζόμενη εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς, έχει αναρτηθεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, ενέργειες και χρονοδιαγράμματα για την πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς σε επίπεδο χώρας. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων προβλέπεται και η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη των φαινομένων διαφθοράς. Και βασικό πυλώνα στην ευαισθητοποίηση αυτή αποτελεί βέβαια η εκπαίδευση της νέας γενιάς στις αξίες και το πνεύμα της ακεραιότητας. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εξετάζει ήδη τα ακόλουθα. Την εισαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς. Την ανάπτυξη και εισαγωγή μαθημάτων κατά της διαφθοράς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ανάπτυξη και εισαγωγή μαθημάτων, την εκπαίδευση και σχετική επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ανάπτυξη προγραμμάτων για την προετοιμασία και εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών και αποφύτων που προορίζονται για παιδαγωγικά επαγγέλματα. Επισκέψεις τελεχών των ελεγκτικών μηχανισμών σε σχολικές μονάδες και συνομιλία με τους μαθητές για θέματα διαφθοράς. Τη συγγραφή μικρού σεναρίου με αντικείμενο τη σχέση του πολίτη με τη διαφθορά, το οποίο θα αποτελέσει παράσταση με τη συμμετοχή μαθητών κάθε σχολικής μονάδας και θα ευαισθητοποιήσει το σύνολο των μαθητών. Τη δημιουργία σχετικού σποτ που θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και στους ιστότοπους των δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων, σε συνεργασία με ΑΕΗ, ΤΕΗ και ΙΕΚ της χώρας, στο πλαίσιο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας επιβράβευσης. Ένα σχολικό έτος θα προσδιοριστεί ως έτος κατά της διαφθοράς, στη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν διάφορες σχετικές δράσεις. Το φυλάδιο για τη διαφθορά που έχει εκδοθεί ήδη από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Υπουργείου Παιδείας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Και τέλος, τη σχεδίαση quiz ερωτηματολογίων, εντύπων και άλλων εργαλείων αναβαθμίδα εκπαίδευσης, τα οποία θα αποσαφηνίζουν την έννοια της διαφθοράς και θα ευαισθητοποιούν τους αποδέκτες. Στην κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ήδη προβαίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στις απαραίτητες συναντήσεις διαβούλευσης για την υλοποίηση των ανωτέρων με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τους συναρμόδιους φορείς. Όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα επισημαίνουν και αναδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία της παιδείας για την εμπέδωση της διαφάνειας και της διάδοσης του μηνύματος ότι καταρχήν η παιδεία συνιστά τον κύριο σύμμαχό μας για την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, την καθιέρωση της αξιοπιστίας των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, την επικράτηση της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας, την προώθηση της σταθερής ανάπτυξης και του υγιούς ανταγωνισμού. Και αν με ρωτήσετε εσείς οι νέοι, τα παιδιά, τι σας αφορούν τώρα εσάς όλα αυτά, θα σας απαντήσουμε πως δεν είστε έξω και πέρα από την κοινωνία, αλλά συντίθεστε σε ένα ενιαίο σύνολο με αυτήν. Όπως λοιπόν στο παιχνίδι μεταξύ σας απαιτείτε την τιμιότητα και την δικαιοσύνη, όπως από τους καθηγητές σας αξιώνετε τη δίκαιη μεταχείριση και την αξιοπιστία, έτσι σαν αυριανοί πολίτες θα υπερασπιστείτε την κοινή και αμοιβαία δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται η παρούσα ημερίδα με μεγάλη συνέστηση ευθύνης και ευαισθησίας από την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, γιατί αποτελεί επίσης και τη φυσική απόρρεια της υποχρέωσής μας
να παρέχουμε ενημέρωση στους νέους για τη λειτουργία και τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης της φύσης της διαφθοράς στην Ελλάδα, των αρνητικών επιπτώσεών της και την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Με τη σημερινή μας συνάντηση, στοχεύουμε στην ισχυρή θεμελίωση και συνεχή οικοδόμηση μιας διαρκούς σχέσης αλληλεπίδρασης με εσάς τους νέους, εγγενιάζοντας την έναρξη ενός σταθερού διαλόγου που θα προωθεί την συνεκτίμηση της γνώμης, των απόψεων και των ανησυχιών σας, θα προτάσει τις δημοκρατικές αξίες ως πυρήνα αλλαγής νοοτροπίας στην κοινωνία, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας. Θα σας ευαισθητοποιήσει προκειμένου να κινητοποιηθείτε στον αγώνα κατά της διαφθοράς, να παροτρυνθείτε στην αναζήτηση και απέτηση λογοδοσίας, χρηστής διαχείρισης και ενημέρωσης, αλλάζοντας αντιλήψεις και δημιουργώντας μια κουλτούρα ακεραιότητας. Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς σε οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο και να επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διαφθοράς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, προβάλλοντας το έργο που παράγει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το μηχανισμό που έχει αναπτύξει για την επίτευξή του. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου όπως ξεκίνησα, απευθυνόμενοι στους μαθητές, στους νέους ανθρώπους. Είμαι βέβαιη πως σε μερικά χρόνια το τελευταίο που θα θυμάστε από αυτή την ημερίδα είναι αυτή μου η ομιλία. Θα ήθελα όμως να κρατήσετε το εξής. Την έκκλησή μας να κοιτάζετε πάντα ψηλά. Να στοχεύετε εκεί που σας πάνε τα όνειρά σας. Και να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Το καλύτερο μέλλον για εσάς και τη χώρα θα το θεμελιώσετε οι ίδιοι, με την ακέραιη στάση σας και την αναγνώριση της αξίας της για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τον ίδιο σας τον εαυτό. Για όλους εμάς εδώ αποτελείτε το θετικό παράδειγμα που θα εθίσει και θα εκπαιδεύσει εμάς τους μεγάλους στους κανόνες της δίκαιης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών, της ακεραιότητας, της τιμιότητας και της απέτησης λογοδοσίας. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που τα πρόσωπά σας αποτελούν την ελπίδα μας. Το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πατέλου. Αν η ερώτηση είναι διαφθορά, μία από τις απαντήσεις είναι η παιδεία. Οπότε, ο λόγος στον κύριο Χαραμή, τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για να μας πει πώς η εκπαίδευση ενισχύει την ακεραιότητα. Καλησπέρα σας. Από μέρους της επιστημονικής κοινότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εκ μέρους και των παρόντων συνεργατών και συνεργατριών, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση και ευχόμαστε αυτή να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην κοινή μας προσπάθεια για επανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ενός σχολείου με δημοκρατικό πρόσωπο. Ποιότητα και ισότητα είναι το σχεδόν ταυτωτικό ζεύγος που πρέπει να διατρέχει τις προσπάθειές μας. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οποιαδήποτε απόπειρα θεμελίωσης μιας προνομιακής μεταχείρισης των ολίγων και εκλεκτών δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε μια ιδιότυπη μορφωτική αριστοκρατία σε βάρος του μορφωτικού έρματος και του γνωσιακού πλούτου σύνολης της κοινωνίας, με πρώτο θύμα βέβαια τα πιο αδύναμα μέλη της. Ζητούμενο λοιπόν, και αυτό αποτελεί μέγιστο διακύβευμα όλων μας απέναντι στη χυμαζόμενη νέα γενιά, είναι σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές που θα στεγάζουν μια παιδεία πλούσια σε περιεχόμενο, λειτουργική ως προς τις κοινωνικές ανάγκες, ευαίσθητη και πολυδιάστατη απέναντι στην πολυμορφία του ανθρώπινου γένους, θεμελιωμένη γερά σε ανθρωπιστικές αξίες,
δοκιμασμένες στην πορεία του χρόνου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ριζώνει και θάλει αβίαστα η μείζον προσπάθεια που αφορμάται πρωτίστως από εσωτερικά κίνητρα. Σε αυτό το περιβάλλον αποκτά όντως νόημα η επιζήτηση της αριστείας, μιας αριστείας όπως αυτή αναδύεται από τα διακηρυκτικά κείμενα του ΟΗΕ και ιδίως της UNESCO, δηλαδή ως η συνεχής και αδιάλειπτη μέρημνα της πολιτείας για τη βέλτιστη πραγμάτωση του δυναμικού που φέρει κάθε παιδί μέσα του. Προφανώς, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αξίζει να συζητήσουμε και την έννοια της διαφθοράς, όπως και την αντίστοιχή της ακεραιότητας. Έχει ήδη δοθεί ο ορισμός ότι η διαφθορά είναι αθέμητη χρήση δημόσιας ισχύως ή λειτουργίας, που μας έχουν εμπιστευτεί κατά τα άλλα συμπολίτες μας, προσίδιον όφελος για ιδιωτελείς σκοπούς. Προφανώς, εδώ μπορεί να εξετάσει κανείς μια σειρά από περιπτώσεις, οι οποίες εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Στρέψτε λίγο το... Λοιπόν, αναφέρονται ενδεικτικά στη διαφάνεια ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα η διασπάθηση του ή η ιδιοποίηση δημόσιων πόρων, αλλά εγώ θα ήθελα να εντοπίσω αυτά τα φαινόμενα κυρίως στον χώρο του σχολείου και να εξηγήσω γιατί. Διότι το περιβάλλον το σχολικό μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά, οι μελλοντικοί πολίτες, είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει καθοριστικά και τις θεμελιώδεις στάσεις, το αξιακό του σύστημα, τη βασική κοινωνικοποίησή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ πράγματι ο χώρος του σχολείου ελάχιστα σε σχέση με άλλους θεσμούς μπορεί να θεωρηθεί ότι περικλεί ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαφθοράς, ωστόσο και αυτά τα λίγα που συμβαίνουν αξίζει να μας απασχολούν και πρώτα απ' όλα να απασχολούν τη νέα γενιά. Βλέπετε λοιπόν μια ενδεχόμενη απόπειρα διασπάθησης των πόρων του σχολείου προς ίδιο όφελος. Μια προσπάθεια απόκτησης όχι πραγματικών και ουσιαστικών, αλλά επίπλαστων τίτλων σπουδών ή πτυχίων. Εικονικά σχολικά τμήματα, τα οποία δικαιολογούνται για διάφορους στόχους που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Αδικαιολόγητη απουσία από την άσκηση καθηκόντων και ιδιοποίηση χρημάτων της μαθητικής κοινότητας. Θυμούμε μια χαρακτηριστική περίπτωση, ξεκινώντας το τμήμα του οποίου είχα την ευθύνη για την γνωστή πενθήμερη εκδρομή. Δεν ξεκινήσαμε για να πάμε απευθείας στον προορισμό μας, αλλά σταματήσαμε μπροστά στο πρακτορείο και ο υπεύθυνος από το πρακτορείο απαιτούσε εκείνη τη στιγμή ένα υπόλοιπο του ποσού, το οποίο δεν του είχε καταβληθεί, ενώ τα παιδιά του είχαν πληρώσει στους αρμόδιους που είχαν αναλάβει να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό. Προφανώς, τα παιδιά πλήρωσαν εκ νέου, αλλά στη συνέχεια οι ευθύνες αναζητήθηκαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς δεν είναι τόσο μακριά μας, ούτε είναι τόσο άγνωστα. Δυστυχώς, σε μια κοινωνία που έχει εξοικειωθεί με φαινόμενα διαφθοράς, επόμενη διαφάνεια, τέτοια φαινόμενα είναι συνήθη. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης που πρέπει να αντισταθμίσει αυτού του είδους την αρνητική κοινωνική επιρροή. Πρώτα απ' όλα, είπαμε ήδη ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για τη διαμόρφωση θεμελιωδών στάσεων και αξιών που ως ένα βαθμό μπορεί να συνοδεύουν
τον μελλοντικό πολίτη σε όλη του τη μετέπειτα πορεία. Η διεθνής εμπειρία μας δείχνει πράγματι και μέσα από συνολικά συστήματα εφαρμογής και αξιολόγησης ότι προγράμματα τα οποία στόχευαν στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσα από την εκπαίδευση έχουν σημαντικές επιτυχίες. Ωστόσο όμως είναι αναγκαία εδώ η κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία της νέας γενιάς, ταυτόχρονα όμως και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους τα ζητήματα. Και όπως είπα, δεν είναι αναγκαίο πάντοτε να μιλούμε για ένα success story. Για να χρησιμοποιήσω την επικαιρότητα, ένα truth story ίσως είναι περισσότερο αναγκαίο για να αντιμετωπιστούν οικεία κακά. Επόμενο. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σταθώ στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές κέλυφος μέσα στο οποίο μπορεί να φωλιάσει η οποιαδήποτε απόπειρα οικοδόμησης πρακτικών ακεραιότητας. Και πρώτα απ' όλα ο βασικός νόμος για την εκπαίδευση, ο γνωστός νόμος 1566 από το 85 ήδη, μιλά για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, που τα αντιλαμβάνεται ως μία αυτονόητη σχέση, για ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες, για καλλιέργεια κοινωνικής ταυτότητας και κοινωνικής συνείδησης, για σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση των αγαθών του πολιτισμού, και το σωστή και το ωφέλιμη, και βέβαια όλα αυτά με τον ευρύτερο στόχο ένας κόσμος καλύτερος, πιο δίκαιος και πιο ειρηνικός. Όμως όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, οι σκοποί δεν αρκεί να τίθενται, αλλά πρέπει και να πραγματώνονται. Και εδώ είναι το θεμελιακό ερώτημα, πώς μπορεί αυτή η πραγμάτωση να ισχύσει και να βελτιωθεί σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο. Και πρώτα απ' όλα, ας εντοπίσουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόγραμμα σπουδών. Χρειάζεται, επόμενη διαφάνεια, να διαχέονται οι προβληματισμοί γύρω από τα ηθικά ζητήματα, πολύ σωστά το είπε στο χαιρετισμό του ο κύριος Υπουργός, τα ηθικά ζητήματα και ιδιαίτερα τα ζητήματα ηθικής ακεραιότητας πρέπει να διαχέονται στο πρόγραμμα σπουδών και να αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως αυτά τα οποία τίθενται στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού, στο βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή», όπως αναφέρω δύο τίτλους, «Είμαστε όλοι πολίτες» ή «Ζούμε στη δημοκρατία» ή ζητήματα απευθείας για τη διαφθορά και άμεσα, που αναφέρονται στα βιβλία της Β' Λυκείου, «Πολιτική παιδεία, ιστορία των κοινωνικών επιστημών», είναι μεταξύ μας και ένας από τους συγγραφείς αυτών των βιβλίων, έτσι, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο γιατί αποτελούν την αφορμή για να διευρύνουμε τη συζήτηση σε ένα πιο οικείο για τα παιδιά πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν αρκεί μόνο αυτό, διότι ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα μέσα από ευέλικτες σε εισαγωγικά ζώνες του προγράμματος, αναφέρω την αγωγή υγείας ή την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορούν να καλοδεχτούν και να φιλοξενήσουν ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την ηθική ακεραιότητα και με τη διαφθορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ασφαλώς και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρθηκε, η καθιέρωση μιας εβδομάδας με επίκεντρο έναν κύκλο θεμάτων της αγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού ευρύτερα, που μπορούν να αποτελέσουν και
ικανοποιητικά ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναφερθούμε ειδικότερα στη μεθοδολογία και να τονίσουμε ότι η αποκαθέδρας διδασκαλία, αυτό που ονομάζουμε μετοπική με έναν άλλο τρόπο, δεν είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να μεταγγίσει κανείς αξίες και τρόπους συμπεριφοράς αποδεκτούς στη νέα γενιά. Αντίθετα, μια σειρά από άλλες τεχνικές που συνεπάγονται τη βίωση, τη συμμετοχή, την κριτική δράση και σκέψη και την δημιουργική πρωτοβουλία είναι πολύ πιο κατάλληλες. Ενδεικτικά αναφέρω το σύστημα των ερωτήσεων και απαντήσεων, τη χιονοστιβάδα ιδεών, την διαδικασία επίλυσης προβλήματος, τη μελέτη και ανάλυση περίπτωσης που τα παιδιά την διακινούν, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και υλικών, την επισκόπηση απόψεων ή σφυγομέτρηση ή γκάλουπ ή οτιδήποτε σχετικό που τα ίδια τα παιδιά πραγματοποιούν μεταξύ τους ή και ευρύτερα στο περιβάλλον, τα ποικίλα παιχνίδια προσομοίωσης ή παιχνίδια ρόλων, την μέθοδο project όπως είναι γνωστή στους εκπαιδευτικούς και βέβαια την αντιμετώπιση ευαίσθητων και αμφιβαλλόμενων ή αμφισβητούμενων ζητημάτων. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από την περίπτωση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα στα παιδιά, σε εκείνα τα παιδιά που είναι κατά κάποιον τρόπο συναισθηματικά δεμένα με μία ομάδα, μπορούν να δεχθούν την απόπειρα της διαφθοράς μόνο όταν δεν αφορά τη δική τους ομάδα. Και αυτό το λεπτό και ευαίσθητο σημείο μπορεί σταδιακά να μας οδηγήσει σε πολύ πιο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα, τι κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε έναν σοβαρά ασθενή στο σπίτι, έτσι, και οι γονείς προτίθενται να αξιοποιήσουν κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο για να διασφαλίσουν την υγεία του προσφυλούντος προσώπου. Και αυτού του είδους τα πιο σοβαρά ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για να τεθεί το ζήτημα της διαφθοράς στην ευρύτερη, δηλαδή την πλατιά κοινωνική και ιδεολογική του διάσταση. Βεβαίως, όπως σε κάθε πρόγραμμα, έτσι και εδώ, πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία αποτίμησης. Αυτή η αποτίμηση θα είναι ταυτόχρονα και η βάση για την περαιτέρω ανατροφοδότηση των παιδευτικών μας παρεμβάσεων. Συστήματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και διεθνώς μας δείχνουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμη, αλλά είναι εντελώς αναγκαία η συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαδικασία αποτίμησης του όποιου αποτελέσματος. Και εδώ πραγματικά στο να σχεδιάζουμε σε κεντρικό επίπεδο δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά σε κάθε σχολείο είναι χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί καθόλου. Πρέπει ταυτόχρονα η ίδια η μορφωτική κοινότητα, ο σύλλογος διδασκουσών και διδασκόντων να τοποθετούν τέτοιου είδους ζητήματα, να εμπλουτίζουν και με δική τους πρωτοβουλία το σχολικό πλαίσιο, να αρείονται παραδείγματα από την τοπική πραγματικότητα και την τοπική κοινωνία και έτσι να δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου τέτοια ζητήματα να αποτελούν αφορμή βιωματικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα όμως και σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να αναλαμβάνονται αντίστοιχες αποτιμητικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για να μπορεί και σε κεντρικό επίπεδο πάλι να ανασχεδιάζεται το πλαίσιο των ενεργειών. Και θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικός είναι εν τέλει ο ρόλος του ίδιου του σχολείου ως περιβάλλοντος στο οποίο είτε εφαρμόζονται είτε παραβιάζονται βασικές αρχές, αξίες και δικαιώματα.
Πραγματικά, αν αναλογιστούμε ότι στο κοινωνικό περιβάλλον είναι διάχυτες οι πρακτικές της διαφθοράς, αλλά μπορούμε στο σχολείο να δημιουργήσουμε εναλλακτικούς όρους μιας διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, τότε γιατί να μην αναρωτηθούμε ότι το σχολείο πράγματι ως πρότυπο εναλλακτικό μιας άλλης νοοτροπίας, μιας άλλης αντίληψης και άλλων πρακτικών, μπορεί να δώσει μια ισχυρή απάντηση σε αυτό που γίνεται και εκτός της κοινωνίας, εκτός του σχολείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ίδια τα παιδιά, μέσα από διαδικασίες αντίστροφης κοινωνικοποίησης, μπορούν να αποτελέσουν και ένα είδος οδηγού και προς τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Επίσης, θα έπρεπε, μελετώντας τέτοια ζητήματα και ξεκινώντας από παραδείγματα τα οποία βιώνουν τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, να μπορούμε να προεκτείνουμε τους σχετικούς προβληματισμούς και σε άλλου επίπεδου προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιο μεγάλης έκτασης, πολύ πιο σοβαρά για τις κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα και πολύ πιο βλαπτικά και πολλές φορές συνολικά καταστροφικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι εξετάζοντας το σχολείο ενταγμένο στο κοινωνικό του πλαίσιο, είναι ο καλύτερος τρόπος να κτίσουμε συμμαχίες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ωστόσο, πολλές φορές θα βρούμε απέναντί μας, αλλά και κάποιες άλλες ως σύμμαχό μας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και εδώ κάνω και μία πάσα προς τον κύριο Τσακνή στη συνέχεια, που είμαι βέβαιος ότι θα αναφερθεί σε τέτοια ζητήματα. Ξέρετε ότι από παιδαγωγική άποψη, η επίδραση της τηλεόρασης δεν είναι τυχαίο που έχει οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της ως του παράλληλου σχολείου. Το παράλληλο σχολείο για τα παιδιά είναι η τηλεόραση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ξοδεύουν τόσες ώρες κατέτος στην παρακολούθηση, όσες σχεδόν και για την σχολική παρακολούθηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, όλο αυτό το πλαίσιο έχει ενισχυθεί σήμερα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, από την σημαντική επίδραση των άλλων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται να πούμε κάτι σημαντικό. Όπως δείχνουν οι έρευνες, όταν παρουσιάζεται ένα αρνητικό πρότυπο μέσα από μια τηλεοπτική ταινία, επηρεάζει πραγματικά αρνητικά τα παιδιά. Περισσότερο όμως τα επηρεάζει, δείχνουν οι έρευνες, η προβολή ενός θετικού προτύπου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και ένα άλλο όπλο στα χέρια μας, τη χρήση των ποικίλων τηλεοπτικών ή άλλων ψηφιοποιημένων πια μέσων, μηνυμάτων, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πρακτική. Και βέβαια εδώ θα βοηθούσε και μια συζήτηση γύρω από τις δεοντολογίες, είτε τις αποδεκτές και επιβαλλόμενες από τον νόμο, είτε τις δεοντολογίες αυτοδέσμευσης που αναλαμβάνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Προφανώς, το αναγκαίο και απαραίτητο συμπλήρωμα ενός τέτοιου ευρέως προγράμματος, ήδη έχει αναφερθεί και δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, είναι και η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν με ποια φαινομενολογία παρουσιάζονται ζητήματα διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία, αλλά και διεθνώς. Πρέπει να έχουν μια γνώση και μια αντίληψη των πιο σημαντικών παραμέτρων που οδηγούν στη διαφθορά, αλλά και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην καθημερινή ζωή και γενικότερα στον πολιτικό βίο. Και πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις παιδαγωγικές μεθόδους και να αξιοποιούν επίσης και την από απόσταση εκπαίδευση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Κλείνω λέγοντας ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική
ολοκληρωμένη πολιτική τόσο στο επίπεδο του σχολείου όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας. Η γνώση και η κατανόηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τονίζω των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί τη σταθερή βάση πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πολιτική ηθικής ακεραιότητας. Η ανοιχτή συζήτηση των ζητημάτων διαφθοράς στο σχολείο είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί ένα κλίμα απέχθειας προς κάθε μορφή ανήθικης ιδιοτέλειας. Γενικότερα, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολυδιάστατη και σύνθετη υπόθεση, γι' αυτό και απαιτεί ως απάντηση μια συνολική εκπαιδευτική πολιτική. Βάση της δεν μπορεί παρά να είναι η βίωση της δημοκρατίας στο σχολείο, η βίωση των ίδιων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα της ζωής του σχολείου, η ένταξη και η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Εν τέλει, η συνεργασία και η συμμετοχή σε ένα δημοκρατικό και ισότιμο περιβάλλον αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη τόσο για την πρόληψη της διαφθοράς, όσο και για τη δημιουργία μιας κοινωνίας αηφόρου δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαραμή για την τοποθέτησή του. Ο λόγος να περάσει στον πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και αγαπημένο καλλιτέχνη, τον κύριο Διονύση Τσακνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα ετοιμάσει, ξέρετε, μία ομιλία, νομίζοντας ότι θα απευθυνθώ σε συναδέλφους δημόσιων φορέων, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε την εμπειρία μας, να δούμε το τι συμβαίνει με τη διαφθορά, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε κτλ. Δεν ήξερα ο έρμος ότι θα βρεθώ μπροστά σε ένα απαιτητικό κοινό. Και το απαιτητικό κοινό είναι οι άνθρωποι. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι αν δεν μπορείς να δώσεις να καταλάβει σε ένα νεαρό άτομο την ουσία της σκέψης σου, έχεις αποτύχει ως εκπαιδευτικός. Έχεις αποτύχει επομένως και ως ομιλητής. Αυτό το ξέρω και από την καλλιτεχνική μου δράση. Οι νέοι ήταν πάντα οι πιο απαιτητικοί ακροατές της μουσικής μου. Κάποτε μιλούσα με έναν φίλο μου ποιητή, του οποίου έτσι αρκετά ποίηματά του έχω μελοποιήσει στο παρελθόν, αποφεύγω το όνομά του, μου λέει «Ζω εν πολέμο». Του λέω «Τι εννοείς, παλεύω με τα φαντάσματα και με τις σιρήνες που με θέλουν αλλιώς και εγώ θέλω να παραμείνω τίμιος». Όταν τον ρώτησα ότι εγώ ξέρω ότι είσαι τίμιος, ποια είναι όμως η απόδειξη της τιμιότητάς σου, και μου απάντησε με μία λέξη μόνον, η φτώχεια μου. Είναι απόδειξη της τιμιότητάς μου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος... Κλείσ' το τηλέφωνο, παιδί μου. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει μια δημόσια θέση μπαίνοντας ή μάλλον βγαίνοντας από αυτή, γιατί όλες αυτές οι θέσεις είναι πολύ προσωρινές και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, να φύγει πλουσιότερος. Η διαφθορά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν το ταγκό. Για να χορευτεί θέλει δύο. Δεν ζεμπέκικο η διαφθορά. Λοιπόν, ποιος διαφθείρει, υπάρχουν δύο λοιπόν. Ένας που διαφθείρεται και ένας που διαφθείρει. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αυτός που διαφθείρει που είναι πιο ψηλά. Άρα, πού να αναζητήσουμε την ευθύνη της διαφθοράς? Στο κράτος, πρώτα και κύρια. Θα σας πω κάτι, να κάνουμε και ένα έτσι μάθημα ιστορίας. Αν και δεν είμαι αρμόδιος, με συγχωρείτε κύριε Χαραμή για αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε ότι κάποιος από τους πρώτους κυβερνήτες της Ελλάδας, όχι μεγάλος κυβερνήτης, από τους πρώτους πρωθυπουργούς, πώς διήφθηρε το κράτος, λέγοντας τους οπλαρχηγούς οι οποίοι είχαν οικονομικές απαιτήσεις απέναντι στο κράτος, τους έλεγε πάτε να κάνετε ένα πιάτσικο στη Θεσσαλία, δεν την έχουμε απελευθερώσει ακόμα. Και έτσι και τους διήφθηρε και κέρδιζε και την υποστήριξή τους. Και όταν ένας μεγάλος, κατά τα άλλα, ήρωας της Επανάστασης, απευθυνόμενος στην επιτροπή του πρώτου βασιλιά του Όθωνα, του είπε «Όπου εφάγατε εσείς
καιρός να φάγομεν κι εμείς τώρα, είναι αυτό που δείχνει την κακοδαιμονία μας ως έθνους και μια ιστορική κλωστή που δένει αυτό το κράτος και τον τρόπο που δομήθηκε μέχρι σήμερα. Όταν ψάχνουμε λοιπόν για τη διαφθορά, καλό είναι να κοιτάξουμε την ιστορία μας. Και εάν θέλουμε αυτό το πράγμα να το διορθώσουμε, διορθώνεται μόνο με πολιτική βούληση. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπω πραγματικά έτσι να υπάρχει μια τέτοια βούληση να χτυπηθεί η διαφθορά όσο μπορεί να τη διαφθείρεις. Ξέρετε κάτι, οι απατεώνες μεταλλάσσονται. Δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι. Πάντοτε νομίζεις ότι έχεις βρει τους τρόπους για να χτυπήσεις κάτι, ένα τέτοιο φαινόμενο και ξαφνικά στην επόμενη χρονική στιγμή βλέπεις τους ανθρώπους να αλλάζουν, αυτούς τους απατεώνες να αλλάζουν συμπεριφορά. Άρα χρειάζεται μια διαρκής εγρήγορση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι ένα σύστημα, ούτε μπορεί να, ένα απλό σύστημα διδακτικό. Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι διαρκής και στηρίζεται κυρίως στο παράδειγμα αυτών των ανθρώπων που διαχειρίζονται δημόσιες θέσεις. Θέλω να αντιστρέψω λίγο αυτό που έχετε μάθει όλοι στα σχολιά σας. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται τίμια. Εγώ θα το πω αλλιώς. Η θέση ευθύνης δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά... Δεν πρέπει να φαίνεται τίμη, αλλά να είναι και επί της ουσίας. Δηλαδή, και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσα στα γυάλινα σπίτια της εξουσίας. Ενώ η ιδιωτική σφαίρα πρέπει να είναι απολύτως κατοχυρωμένη, η δημόσια σφαίρα, ο δημόσιος οίκος πρέπει να είναι γυάλινος. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο καθένας να μπορεί να ελέγχει. Αυτό εμείς στην ΕΡΤ θέλαμε και το κάναμε πράξη. Ξεκινάμε. Λοιπόν, θα σας πω ορισμένα βαρετά πράγματα, αλλά ας τα ξέρετε. Καταρχήν, φτιάξαμε τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Πολίτες οι οποίοι δήλωσαν και κληρώθηκαν εκ των υστέρων την επιθυμία να ελέγξουν την ΕΡΤ σε όλους τους τομείς της. Τα συμβούλια αυτά λειτουργούν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά ασκούν κριτική, έλεγχο, νιώθουμε την αναπνοή τους στην πλάτη μας. Όχι πως το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε, αλλά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τους πολίτες. Για όλους τους τομείς, για τα πάντα ό,τι γίνεται στην ΕΡΤ, αποφεύγουμε τις παλιές αμαρτωλές σχέσεις. Ποιες είναι αυτές? Η κατηδίαν επαφές. Καμία πρόταση στην ΕΡΤ για παραγωγή προγράμματος δεν φτάνει μέσα από πρόσωπα. Φτάνει μόνο με αιτήσεις διαδικτυακά. Και δεν περνάει από τον έναν την αρχή του απόλυτου ενός. Περνάει από μια επιτροπή που εγκρίνει αν έχει ενδιαφέρον, πηγαίνει σε μια επιτροπή που κοστολογεί αν αυτό το ενδιαφέρον είναι στις δυνατότητες της ΕΡΤ, και ακολούθως έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δώσουμε εμείς την τελική μας έγκριση. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν γινότανε και ξέρουμε και έχουν καταγγελθεί και έχουν φτάσει και υποθέσεις στα δικαστήρια μιας ύποπτης συναλλαγής. Καταστρώσαμε ένα σχέδιο για τους προμηθευτές της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχουν αποκλεισμοί για λόγους πολιτικούς, για λόγους οικονομικούς ή για λόγους ηθικούς. Έτσι οι πάντες μπορούν να συμμετέχουν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές στην προμήθεια του υλικού ή των αναγκών της δημόσιας τηλεόρασης. Τα λέω αυτά, και θα είμαι σύντομος, τα λέω αυτά για έναν λόγο. Διότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης, δεν αρκεί να είναι διδακτικός. Πρέπει το παράδειγμά της να πείθει για την αντιδιαφθορά. Με το παράδειγμα πείθεις, όταν
οι κανόνες του παιχνιδιού είναι τόσο ανοιχτοί, τόσο καθαροί, υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης του καθένα στον έλεγχο, μόνον με το παράδειγμά σου μπορείς να πεις ότι παίζεις έναν παιδευτικό ρόλο και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Τηλεόραση δυστυχώς δεν παράγει εκείνα τα πρότυπα που θα ήθελαν οι άνθρωποι της διανόησης. Άκουσα μια κουβέντα από έναν νεαρό φίλο της μουσικής μου. Μου λέει, αυτός δεν μου αρέσει, είναι πολύ wannabes. Ξαφνιάστηκα και κατάλαβα αμέσως βέβαια ότι θέλει να γίνει και ότι θέλει να γίνει πάση θυσία, ανεξαρτήτως αν αξίζει ή αν δεν αξίζει. Θυμήθηκα έναν μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, τον βάλουμε και αυτόν στην ομάδα, μαζί με τον Παναγιώτη Κονδύλη, να βάλουμε και τον Κορνήλιο Καστοριάδη, σε ένα υπέροχο βιβλίο του, κάποια στιγμή θα το διαβάσετε και ίσως και οι καθηγητές σας κάποια φορά να σας προκαλέσουν προς την κατεύθυνση αυτή, ο οποίος έλεγε στο βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας» ότι επικρατεί μια άποψη στην κοινωνία, κερδίζω, άρα αξίζω. Και όχι το αντίθετο, όπως έλεγε. Επειδή αξίζω, μπορώ και να κερδίζω. Δυστυχώς, λοιπόν, τα πρότυπα της ιδιωτικής τηλεόρασης οδηγούν στους νέους σε αυτό. Σε έναν γουαναμπηδισμό άνευ προηγουμένου και σε μία λογική ότι πρέπει να βγάλω πάρα πολλά χρήματα για να αποδείξω ότι αξίζω. Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης δεν πρέπει να είναι αυτός. Και δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης πρέπει μέσα από συνέργειες, μέσα από προγράμματα δικά της, μέσα από το ανοιχτό βήμα διαλόγου, να πετύχει να περάσει προς τους νέους ανθρώπους ένα διαφορετικό πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί η δράση της ως χρήσιμη. Άλλος να κλείσει και να γίνει μία από τα ίδια. Δεν φιλοδοξούμε βέβαια αυτό το πράγμα, εντός εισαγωγικών λέξη. Θέλουμε, παρά τις τεράστιες ελλείψεις που έχουμε και την κριτική που δεχόμαστε που όταν είναι καλόπιστη μας κάνει και καλύτερους, να κάνουμε μια δημόσια ράδιο, τηλεόραση και διαδίκτυο. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα είναι η τηλεόραση του μέλλοντος. Το ξέρω από τα παιδιά μου, αυτό δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση. Βλέπουν μόνο πράγματα που τους ενδιαφέρουν μέσα από το διαδίκτυο. Να εργαστούμε σκληρά όλοι, να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας, με όλους, με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να δώσουμε στους νέους ανθρώπους κάτι για το οποίο αύριο δεν θα ντρεπόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας, τον κύριο Τσακνή, και να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι έχει και άλλες υποχρεώσεις. Πραγματικά ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη τοποθέτηση που συνδύαζε και την κουλτούρα και μια πολιτισμική προσέγγιση στο θέμα της διαφθοράς και της ανάδειξης ακεραιότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση με την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεκτών, κυρία Μαρμαλίδου, η οποία μπήκε στη διαδικασία να μας φτιάξει μια ιστορία διαφθοράς. Ο λόγος στην κυρία Μαρμαλίδου και στην ιστορία του Γιώργου. Αγαπητά παιδιά, καλησπέρα σας. Μου λέχει να μιλήσω τελευταία. Είστε κουρασμένοι, πρέπει να πάτε γρήγορα σπίτι. Άρα πρέπει με έναν τρόπο, να βρω έναν τρόπο, να το κάνω αυτό όσο γίνεται πιο σύντομο.
Αλλά για να το καταφέρω πρέπει να με βοηθήσετε. Άρα, πρέπει λίγο να συγκεντρωθούμε σε αυτά που θα συζητήσουμε στην πορεία, για να καταφέρω κι εγώ να το συντομεύσω γρήγορα και να πάτε στο σπίτι σας. Ονομάζομαι Βέρα Μαρμαλίδου, απευθύνομαι κυρίως προς τα παιδιά, γι' αυτό γυρίζω προς τα εκεί, και είμαι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών είναι ένα παγκόσμιο Ινστιτούτο που έχει 190.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 700 και έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το επάγγελμά μας, δηλαδή είμαστε εσωτερικοί ελεκτές σε εταιρείες. Ελέγχουμε τις εταιρείες μας, αν οι διαδικασίες τους, οι δομές τους λειτουργούν σωστά και αν υπάρχει απάτη και διαφθορά. Άρα έχουμε ένα επάγγελμα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικό, γιατί προωθούμε το επιχειρήν, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες. Πώς? Μέσα από την τιμιότητα, τον εξυγχρονισμό, την καινοτομία, το σεβασμό στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Εγώ είμαι σήμερα εδώ για σας και θα απαιτήσω την προσοχή σας όσο γίνεται περισσότερο, γιατί θα σας διηγηθώ μία ιστορία διαφθοράς, η οποία θα συμβεί, όπως θα δούμε, σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία που λέγεται Quality Investments. Έχετε δει μήπως το λύκο της Wall Street, την ταινία με τον Γκάμπριο, την έχετε δει, κάποια παιδιά? Θα δείτε ότι έχει κάποιες ομοιότητες. Θα το δείτε. Λοιπόν, ο σκοπός είναι να διηγηθώ την ιστορία και εσείς εκεί την ώρα με προσέχετε και να εντοπίσετε τα red flags, δηλαδή τα κόκκινα σημάδια, τα έντονα σημάδια που μαρτυρούν ότι μέσα στην εταιρεία υπάρχει κάτι κακό. Γίνεται απάτη ή διαφθορά. Και στη συνέχεια, αν προλάβουμε, θα εμβαθύνουμε και λίγο περισσότερο, να δούμε πού έφτιαξε και η ίδια εταιρεία. Είστε μαζί μου? Πέστε το πιο δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία. Θα τις πω πιο γρήγορα από ό,τι σκόπευα. Η εταιρεία έχει ένα τμήμα λήψης και διαβίβασης εντολών, όπου αυτό αφορά εταιρικούς πελάτες και ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά ταμεία. Δηλαδή, έχει ένα τμήμα που όταν ο πελάτης είναι εταιρεία ή ταμείο, πηγαίνει μόνο εκεί για να εξυπηρετηθεί. Σε μεγάλη απόσταση έχει ένα ίδιο τμήμα, όπου και εκεί γίνονται οι εντολές, δίνονται οι εντολές, αλλά αφορά τους ιδιώτες πελάτες. Άρα αυτά τα δύο τμήματα είναι χωριστά. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και έχει και έναν εσωτερικό ελεκτή, σαν και εμένα, ο οποίος όμως έχει ένα μειονέκτημα. Ήταν 6 χρόνια ταμείας της εταιρείας, μόλις τοποθετήθηκε και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει εσωτερικό έλεγχο. Δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Στη φωτογραφία τον βλέπετε, πνιγμένο στα βιβλία και στις σημειώσεις, ανήμπορο να κάνει το παραμικρό. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Μάλιστα. Τι δεν επιτρέπει η εταιρεία? Δεν επιτρέπει στους εργαζομένους της, όταν αγοράζουν μία μετοχή, να την πουλούν γρήγορα. Τους επιβάλλει να την κρατούν 15 μέρες. Και αυτό να το κρατήσετε, γιατί έχει σημασία. Για να αποφευθεί η εσωτερική πληροφορία, η εκμετάλλευσή της δηλαδή, και να αποφευθεί και η κερδοσκοπία. Άρα, κανόνας 15 μερών. Δεν πουλάω πριν περάσουν 15 μέρες. Μόνο για τους εργαζόμενους. Κατανοητό και αυτό? Μπράβο. Τώρα, θα σας μιλήσω για τον Γιώργο. Τι είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος εργάζεται στο τμήμα όπου δίνονται εντολές από τις εταιρείες και από τα συνταξιδοτικά ταμεία. Ο Γιώργος έχει τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο. Ξέρει κάποια αγγλικά, αλλά δεν είναι τέλειος και δεν έχει μεταπτυχιακό. Προέρχεται, δώστε σημασία στη λεπτομέρεια, προέρχεται από μια απλή οικογένεια, μια συνοικία του Πειραιά. Έχει μια αδερφή παντρεμένη και θέλει να κάνει τα πάντα για την οικογένειά του. Ο Γιώργος αισθάνεται ότι η ζωή τους έχει αδικήσει οικονομικά, αφού ζουν μεταπολίτως απαραίτητα. Είναι, όπως τον βλέπετε και στη φωτογραφία, ένας πολύ γοητευτικός νέος άνδρας που του αρέσουν τα ακριβά σπόρα αυτοκίνητα, του αρέσουν τα ταξίδια, του αρέσουν τα όμορφα σπίτια και έχει μια μεγάλη αδυναμία, που οι νεαροί εδώ πέρα ακροατές νομίζω θα την καταλάβουν. Του αρέσουν τα ωραία και ελκυστικά κορίτσια.
γελάτε. Πολύ φιλόδοξος ο Γιώργος και βιάζεται να βγάλει χρήματα. Και τι κάνει. Προσέχτε. Παιδιά, προσέχτε. Ανοίγει λογαριασμό στη χρηματιστηριακή, όχι στο όνομά του, αλλά στο όνομα του άνδρα της αδερφής του. Και έτσι μπορεί να παρακάμψει το εμπόδιο των 15 ημερών. Δηλαδή, μπορεί να αγοράζει και να πουλά μέσα από το κομπιούτερ που είναι για τους εταιρικούς πελάτες, χωρίς να έχει την ανάγκη να περιμένει 15 μέρες. Το καταλάβατε κι αυτό? Μπράβο, παιδιά. Και έτσι ξεκινά τις συναλλαγές στον κωδικό του άνδρα της αδερφής του και μαζί με τις συναλλαγές έρχονται και τα κέρδη. Για κοιτάξτε εδώ. Ακριβώς σπόρο αυτοκίνητο, ταξίδια, ελκυστικά κορίτσια, αγοράζει σπίτι στη Βούλα. Υπάρχει κανείς από εσάς που δεν του αρέσει αυτή η ζωή? Υπάρχει? Ναι. Ο Γιώργος, λοιπόν, τι κάνει? Προσεγγίζει ιδιώτες πελάτες της εταιρείας. Γιατί η εταιρεία, του λέει, προσπάθησε να βρεις πελάτες, θα σου πληρώσω και τα έξοδα, να τους περιποιήσει. Και τους τραπεζώνει, γίνεται φίλος μαζί τους και τους λέει, εγώ θα σας διαχειρίζομαι το λογαριασμό, θα αγοράζω και θα πουλώ για σας, χωρίς να σας ενημερώνω, γιατί πρέπει να είμαι γρήγορος, αλλά θα παίρνω προμήθεια. Πρέπει να φύγουν τα παιδάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Το ένα σχολείο. Εντάξει. Απλά να πούμε ότι η συνέχεια για το συγκεκριμένο δρόμενο, όπως και για πολλά άλλα, θα γίνει στο σχολείο. Εντάξει. Υπάρχει και συνέχεια, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, επειδή μας πιέζει πολύ ο χρόνος, κάνω την εξής παρατήρηση, ότι για μας, για τα παιδιά μας δηλαδή, για τους μαθητές μας, αυτό το κομμάτι της μελέτης περίπτωσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που τους γοητεύει και σε ανάλογα προγράμματα που κάνουμε στο σχολείο. Και λυπούμαστε που δεν έχουν το χρόνο να καθίσουν να το δουλέψουν μαζί σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Κατά παράβαση δεν πιστεύω να φύγει, να μας αφήσει, να καθίσουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Να το τρέξουμε λίγο γρήγορα. Πολύ, πολύ γρήγορα. Πολύ, πολύ. Άρα, λοιπόν, ο Γιώργος εκμεταλλεύεται και τους ιδιώτες πελάτες. Η εταιρεία δεν κάνει ελέγχους, δεν προσέχει τίποτα. Δεν κάνει οποιοδήποτε έλεγχο που να βοηθήσει και να εντοπίσει αυτή την κατάσταση. Ο ελεκτής, είπαμε ότι δεν ξέρει τη δουλειά του. Τι κάνει ο Γιώργος? Μένει τα βράδια στην εταιρεία ως τις 12 τη νύχτα και κλέβει και τα ενημερωτικά πελατών, ώστε να μην ξέρουν τι συμβαίνει. Να μην γνωρίζουν οι πελάτες πώς κινήθηκαν οι λογαριασμοί τους. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφθορά. Τον παρουσιάζει μεγάλος μέτοχος εταιρείας, της κλωστηφαντουργίας ABC, και του ζητάει να πωλήσει το μερίδιό του, γιατί γρήγορα η εταιρεία δεν πάει καλά και κάτι κακό θα συμβεί. Και του υπόσχεται αμοιβή, άρα του δίνει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Ο Γιώργος πλησιάζει τη Μαρία, που είναι μια νεαρή υπάλληλο στην εταιρεία. Της λέει ότι θα της δώσει και αυτήνης χρήματα να τον βοηθήσει. Η Μαρία όμως ηθική, υποψιάζεται τι γίνεται, αρνείται να το κάνει, αλλά δεν λέει σε κανέναν τι συμβαίνει. Το κρατά για αυτήν. Πλησιάζει και διευθυντή συνταξιοδοτικού ταμείου. Ξέρετε όλοι, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, και του λέει, μπορώ να σου αγοράσω μετοχές και να βγάλεις κέρδος, τον πείθει και αυτόν να κάνει το ίδιο, και σιγά σιγά ξεπουλά όλο το μερίδιο του μεγαλομέτοχου, του σκληροστηφαντουργίας ABC, και το φορτώνει στους μικρούς πελάτες και στο ασφαλιστικό ταμείο. Και εδώ παρουσιάζεται το πρόβλημα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Η εταιρεία κλωστηφαντουργία βάζει λουκέτο στην αγορά και αρχίζουν οι μηνύσεις κατά του Γιώργου, κατά της εταιρείας, κατά των πάντων. Και εσείς
Μια τελευταία ερώτηση που προλαβαίνω να σας κάνω είναι πώς νομίζετε ότι κατέληξε ο Γιώργος, παιδιά, μετά από όλα αυτά. Στη φυλακή είναι μία περίπτωση. Άλλος. Στη Βραζιλία, λέει ο κύριος Φαζάκης. Σωστό και αυτό. Άλλος. Στην. Λοιπόν, να σας δείξω το τέλος της ιστορίας του Γιώργου. Κατήντησε να χάσει τη δουλειά του, να χάσει το σπίτι του, μόνος, φτωχός και ανήμπορος. Κάτω από μία γέφυρα, όπως το βλέπετε του έμεινε το και τώρα. Η αμαμαλή του. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση και να βρούμε τι έφταιξε και πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση και ποια ήταν τα κόκκινα σημάδια και πώς μπορούσε να βοηθήσει η Μαρία. Ένα πράγμα για να τελειώσω, Μένη. Παίζουμε τίμια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρμαλίδου. Πραγματικά δεν συνηθίζεται ένας από το χώρο των ελεκτών και αυτό που ονομάζουμε, ας το πούμε, τεχνοκράτες να προσεγγίσουν ένα τέτοιο ζήτημα τόσο στοχευμένα, τόσο ολιστικά. Και έτσι είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε πολύ τυχεροί που σας είχαμε όλους ομιλητές σήμερα, αλλά και τη δική σας προσέγγιση. Γι' αυτό ελπίζω στο μέλλον τα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουν και αντίστοιχες παρουσιάσεις να έχουν στο κοινό τους. Μόλιμα στην καρδιά. Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή συνάντηση, θα ήθελα να εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς να σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας, τους ομιλητές που έκατσαν, δούλεψαν και παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, ενορχιστρωμένες και ανανεώνουμε εδώ πέρα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας και ελπίζω σύντομα να ξανασυναντηθούμε έχοντας να σας πούμε πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ.